Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας νέοι, Χριστός Ανέστη. Το διαδίκτυο έχει χαρακτηριστεί επανάσταση, ενδεχομένως εξίσου σημαντική με την εφεύρεση του τροχού. Γιατί? Διότι κάνει διαθέσιμη σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό, όση γνώση, όσες πληροφορίες διαθέτει η ανθρωπότητα, σε όλον τον κόσμο, εκμηδενίζει αποστάσεις και καταλύει σύνορα, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, τάξεις και εθνικότητες. Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο και η ενασχόληση με τον υπολογιστή είναι πια μέρος της ζωής των νέων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 97% των νέων ηλικίας από 13 έως 24 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό γοητεύει. Ο καταιγισμός των πληροφοριών, οι εκπληκτικές προσομοιώσεις, ο συνδυασμός εικόνας και ήχου προκαλεί και προσελκύει τον νεανικό κόσμο. Το διαδίκτυο είναι ένας πολυχώρος για μάθηση, ενημέρωση, ψυχαγωγία, χαλάρωση και επικοινωνία. Δυστυχώς όμως υπάρχει και η άλλη όψη της χρήσης του διαδικτύου και του υπολογιστή. Ηλεκτρονικά εγκλήματα, ηλεκτρονική διαφθορά, ηλεκτρονική παρενόχληση και κακοποίηση, ηλεκτρονική βία και ανηθικότητα πληθαίνουν σε τέτοιο βαθμό που και οι ειδικοί ακόμα αδυνατούν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν. Ακόμα ένα νέο φαινόμενο εμφανίστηκε, όπως είναι η εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου που παίζονται online, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Το Τμήμα Πατρών της Ένωσης Γονέων Χριστιανική Αγωγή, ΓΕΧΑ, η οποία εκτός των άλλων στην κύρια ευθύνη της έχει και την απρόσκοπτη λειτουργία της κατασκήνωσης στην Παναγωπούλα, τη γνωστή σε όλους μας Άγκυρα, με τις ευλογίες της τοπικής μας Εκκλησίας, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον αλλά και με πόνο τις ηλεκτρονικές εξελίξεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στους νέους και τους γονείς τους, διοργανώνει απόψε αυτήν εδώ την εκδήλωση, προσδοκώντας τον γόνιμο προβληματισμό και ίσως την αλλαγή στάσης ζωής. Για τον λόγο αυτό είναι κοντά μας σήμερα ο διακεκριμένος επιστήμονας κ. Γεώργιος Κορμάς για να μας αναπτύξει το θέμα «Ασφαλής χρήση του διαδικτύου, συμπτώματα εξάρτησης του παιδιού και του εφήβου». Ο κ. Γεώργιος Κορμάς είναι ιατρός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική της Επικοινωνίας της Ακαδημίας της Πάδοβα και υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Χρήση και κατάχρηση του διαδικτύου, πρόγραμμα έρευνας σε σχολικό πληθυσμό Ελλήνων εφήβων». Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης, ερευνητής της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Δεύτερης Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Είναι επιστημονικός συνεργάτης, ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φεράρας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πρόληψης και Αγωγής Υγείας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, Safer Internet. Το Ελληνικό Αυτοκέντρο αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Ασφαλούς Διαδικτύου InSafe, Internet Safe Safety for Europe, που αποτελείται σήμερα από 26 κέντρα. Είναι ακόμη επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Έρευνας Ενημέρωσης με θέμα «Ασφαλής χρήση και κατάχρηση του διαδικτύου» που πραγματοποιείται σε μαθητικό πληθυσμό στην Κύπρο. Είναι μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εφηβικής Εταιρείας και τέλος συγγραφέας βιβλίου με θέμα «Σύγχρονος ιατρικός και ψυχολογικός οδηγός για παιδιά και εφήβους». Παρακαλούμε τον κύριο Γεώργιο Κορμά να πάρει τον λόγο για να μας αναπτύξει το θέμα. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά που βρίσκομαι σε αυτό τον ευλογημένο το χώρο, στην Πάτρα, σε εσάς, μαζί σας, πάνω και συνότητα, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Είναι η προσπάθεια που κάνουμε, είναι υπό την αιγίδα και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά το τελευταίο χρόνο να έχουμε συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου. Γιορτάσαμε μαζί την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 9 Φλεβάρι σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου μας έκανε την τιμή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών να κάνει μια απεφωτισμένη ομιλία πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαστε πεπισμένοι τα τελευταία 3 χρόνια ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι κυρίαρχος πάνω σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι.
της νεολαίας μας. Και αυτό προήλθε από τις πρώτες μέρες πριν 3 χρόνια που ανακοινώσαμε τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών μας. Αμέσως η Εκκλησία αγκάλιασε το εγχείρημα αυτό και από τότε μαζί κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να προσεγγίσουμε τα παιδιά και να τους μάθουμε το ασφαλές διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και η σημερινή ομιλία, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις και να ενημερώσουμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι δικαίωμά τους το ασφαλές διαδίκτυο, η προστασία δηλαδή, πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να έχουμε άμεση και άμεσα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο τώρα την παρουσίαση. Θα σας δείξω κάποια... Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ποια είναι η εικόνα στη χώρα μας. Να δούμε λοιπόν ποια είναι, γιατί δυστυχώς το διαδίκτυο μπήκε στη ζωή μας απότομα. Πολλές φορές μπήκε σε μια λογική που είχαμε πριν 3-4 χρόνια, γιατί δεν μιλάμε για περισσότερο χρόνο, στη λογική ότι το παιδί μου, εφόσον είναι στο διαδίκτυο, μορφώνεται, άρα είναι καλό αυτό, επομένως το παίρνουμε και το δίνουμε να κάνει, να σερφάρει, να μαθαίνει μέσα από αυτό. Ήταν μια λάθος λογική, γιατί πρέπει να μπαίνουμε στο διαδίκτυο σε ασφαλή μονοπάτια και να έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μπορούμε να δίνουμε σημαντικές συμβουλές στα παιδιά μας και να κάνουμε μια εκπαίδευση διαβίου. Δεν θέλει να μας το κάνει το χατήρι. Δεν πειράζει, εγώ θα έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Γιατί γυρίζει τα ελληνικά? Κάνοντας λοιπόν έρευνα σε συνεργασία με την Αλφα Αθηνών, την Περιφέρεια Αλφα Αθηνών, το Γραφείο Αγωγής Υγείας, για θέματα ασφαλούς διαδικτύου, μπήκαμε σε σχολεία και μιλήσαμε με παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού. Εκεί ώστε να διαπιστώσουμε, να δούμε τι γίνεται σε αυτήν την ηλικία. Δυστυχώς, να ξεκινήσουμε επιτέλους. Μια στιγμή λίγο να... Λοιπόν, να περάσουμε κατευθείαν, μιας και ξεκίνησε η παρουσίαση και να περάσουμε μετά στην έρευνα. Η γραμμή βοήθειας είναι υποστηρίζω, είναι 811-815, είναι μια γραμμή χωρίς χρέωση, είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σε σχέση με το διαδίκτυο. Είτε είναι η παρενόχληση, είτε είναι η εξάρτηση, είτε είναι επιβλαβές περιεχόμενο, είτε παιδοφιλία, μπορείτε κάλλιστα να τηλεφωνήσετε εκεί. Ειδικοί παιδοψυχολόγοι απαντούν στις γραμμές αυτές και δίνουν συμβουλές για το πώς θα χειριστείτε τα θέματα, τα προβλήματα που ενδεχομένως τα παιδιά σας συναντήσουν στο διαδίκτυο. Η γραμμή είναι 811-815. Έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Έχει πάρα πολλά αιτήματα για τον χρόνο. Βλέπετε εδώ ότι 20% των περιπτώσεων είναι και θέματα εξάρτησης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και 10% των περιστατικών των τηλεφωνημάτων καταλήγουν στη μονάδα. Η μονάδα εφηβικής υγείας απευθύνεται σε νέους παιδιά και φίλους από 11 μέχρι 18 χρονών και ασχολείται με όλα τα θέματα που αντιμετωπίζει η εφηβεία, είτε είναι η παχυσαρκία, είτε η νευρική ανορεξία, είτε οι μαθησιακές δυσκολίες. Και βέβαια και η νευρική αναρξία, το είπαμε, και βέβαια συμπτώματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. Έχουμε ήδη 82 παιδιά που παρακολουθούμε και η γραμμή αυτή μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πλέον ο γονιός από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Αθήνα ξεκινάει μια πρώτη επαφή μέσω του τηλεφώνου. Παίρνει χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο και σιγά σιγά, αν και εφόσον υπάρχει μια πρόοδο ή θέλει περισσότερη βοήθεια, έρχεται στην Αθήνα. Μια φορά.
Και πριν περνάμε τώρα στην έρευνα, όπως σας είπα, έγινε σε 28 δημοτικά σχολεία της Αττικής και σκοπός μας ήταν να δούμε, να σκιαγραφίσουμε τι κάνουν τα παιδιά της 5ης και 6ης δημοτικού και πόσο το διαδίκτυο έχει μπει εκεί και ποιες είναι οι συνήθειές τους. Δυστυχώς τα αποτελέσματα που είδαμε μας ενσύχυσαν πάρα πολύ. Βλέπετε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, 78% των μαθητών 5ης και 6ης δημοτικού χρησιμοποιούν υπολογιστή. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι μάθημα πληροφορικής δεν υπάρχει στα δημοτικά σχολεία, σε όλα τα δημοτικά σχολεία πλην των ολογήμερων. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό γιατί σύμφωνα με τους, θα μιλήσουμε και μετά για τα συμπτώματα εξάρτησης, τα παιδιά που μαθαίνουν πληροφορική, τα παιδιά δηλαδή που γνωρίζουν, κάνουν μάθημα πληροφορικής ή ασχολούνται με το δημιουργικό, όπως λέμε, διαδίκτυο, δεν θίζονται εύκολα. Τα παιδιά που θα εθιστούν θα είναι τα παιδιά τα οποία θα μάθουν υπολογιστή είτε μόνα τους, είτε στο ίντερνετ καφέ, είτε από φίλους. Επομένως, η πρώτη μας συμβουλή, ξεκινώντας την ομιλία αυτή, είναι ότι τα παιδιά ή θα τα μάθουν από μικρά να κάνουν μάθημα πληροφορικής, να ασχολούνται κάποιοι, να τους μάθουν πώς να σερφάνουν στο διαδίκτυο, πώς να ελέγχουν τις πληροφορίες, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν, και να είμαστε συνέχεια μαζί τους. Δεν νοείται ένα παιδί Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού να είναι ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, και θα σας πω γιατί μετά. Πρέπει να κάνουμε αυτό το λοιπόν και να τους μάθουμε μαθήματα πληροφορικής και να είμαστε και δίπλα τους. Αλλιώς δεν νοείται να παίρνουμε στο παιδί υπολογιστή. Δεν έχει τίποτα να κερδίσει το παιδί εάν μαθαίνει μόνο του. Και από τα αποτελέσματα βλέπετε ότι ένα παιδί, ποσοστό 13% των μαθητών χρησιμοποιούν υπολογιστή σε ίντερνετ καφέ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενισχυτικό ποσοστό. Δηλαδή, τα παιδιά μας 11 και 12 χρονών μπαίνουν στα ίντερνετ καφέ και μαθαίνουν εκεί. Και σας πληροφορώ ότι στα ίντερνετ καφέ τα παιδιά θα μάθουν είτε ηλεκτρονικά παιχνίδια είτε θα μάθουν πορνογραφικά site. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, γιατί να μείνουμε λίγο εδώ όσον αφορά τα πορνογραφικά site. Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε κάνει, τα παιδιά που ασχολούνται, που είναι στο διαδίκτυο και σερφάρουν ανεξέλεγκτα, 20% των παιδιών αυτών μπαίνουν στα πορνογραφικά site, ασχολούνται δηλαδή πολλές ώρες με αυτό το πράγμα και αυτό επηρεάζει και την κοινωνικοποίησή τους τα επόμενα χρόνια, αλλά και την ίδια τους τη σεξουαλική ζωή και δίνει πάρα πολύ λάθος πρότυπα μέχρι και παθολογικές σεξουαλικές συμπεριφορές. Επομένως, τα παιδιά σε αυτή ειδικά την ηλικία δεν πρέπει επουδενή να τα αφήνουμε τελείως μόνο τους να είναι στο διαδίκτυο. Όμως αποτελέσματα μας δίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε ότι 62% των παιδιών χρησιμοποιούν υπολογιστή στο σπίτι, 18% στο σπίτι φίλων και 22% στο σχολείο μόνο. 25% των μαθητών χρησιμοποιούν υπολογιστή 2 με 3 ώρες την ημέρα. Ένα στα 4 παιδιά σερφάρει 2 με 3 ώρες την ημέρα. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί πλέον από αυτή τη μικρή ηλικία έχει μπει το διαδίκτυο ουσιαστικά στη ζωή του. Και εάν σερφάρει 3 ώρες την ημέρα, έχει μπει και λάθος μάλιστα, γιατί εν δυνάμει τα παιδιά αυτά θα αναπτύξουν εθιστική συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου. Άρα, βλέπετε το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο και εδώ είμαστε να επισημάνουμε τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης των παιδιών. Το τελευταίο ποσοστό είναι όντως απογοητευτικό για μας, γιατί δείχνει ότι 38% μαθητών σερφάρουν πάντοτε μόνοι τους χωρίς την παρουσία των γονιών. Επομένως, στην προηγούμενη συμβουλή μου καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων γονιών δεν ακολουθείται. Παιδιά αυτής της ηλικίας είναι ευρωπαϊκοί κανόνες αυτοί που λέμε, δεν τους λέμε εμείς στην Ελλάδα. Έτσι είναι είναι η ευρωπαϊκή τακτική την οποία την ακολουθούμε όλα τα κράτη και τα 27 κράτη. Απαγορεύεται να σερφάρουν τελείως μόνα τους. Πρέπει να είναι και ο γονιός μαζί τους. Βλέπετε ότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά των γονιών που σερφάρουν. Και βέβαια ένα άλλο μεγάλο σοβαρό θέμα, το 35% των μαθητών έχουν τον υπολογιστή στο δωμάτιό τους. Αυτό είναι ανησυχητικό για μας, γιατί ένα παιδί που έχει του δημοτικού που έχει τον υπολογιστή στο δωμάτιό του, σημαίνει ότι ο γονιός δεν μπορεί να ελέγξει ούτε το τι μπαίνει, πού μπαίνει το παιδί του, αλλά και ούτε και πόσες ώρες είναι στο διαδίκτυο. Επομένως, η απάντηση εδώ είναι ότι ο υπολογιστής πρέπει να είναι σε χώρο κοινό, δηλαδή στο καθιστικό, όπου και μάλιστα να είναι και η οθόνη στραμμένη προς το γονιό, έτσι να ελέγχει και ο γονιός τι κάνει το παιδί εκεί που μπαίνει. Υπάρχουν κίνδυνοι? Ναι, υπάρχουν κίνδυνοι πάρα πολύ. Τα παιδιά λοιπόν του δημοτικού πρέπει να τους ενημερώσουμε, να τους πούμε ότι το διαδίκτυο
είναι μια προέκταση του πραγματικού κόσμου. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου απέναντί του βρίσκονται άνθρωποι, καλοί, κακοί, αλλά είναι άνθρωποι αυτοί, χρήστες οι λεγόμενοι, και πολλές φορές αναπτύσσουν και παράνομες συμπεριφορές και συμπεριφορές επικίνδυνες και ακόμα και για την ζωή του παιδιού. Επομένως, πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά και δεύτερον και βασικότερον, πρέπει από την αυτή την ηλικία να τους λέμε ότι να μην ποτέ να μην συναντούν αγνώστους ή φίλους που γνωρίζουν στο διαδίκτυο εκτός διαδικτύου. Έχουν πάρα πολλές καταγγελίες στη γραμμή 811-815, όπου παιδιά, ακόμα και του δημοτικού, συναντιούνται με αγνώστους εκτός διαδικτύου. Είναι, ξέρετε, αυτό πράγμα γίνεται σε όλα τα σχολεία. Έχουμε μπει σε πάρα πολλά σχολεία και δυστυχώς τα παιδιά στην ερώτηση αυτή σηκώνουν χέρι και λένε ότι ναι, έχουμε συναντήσει κάποιον. Και όταν τους λέμε ότι αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι κάποιος παιδεραστής, μπορεί να είναι κάποιος κακόβουλος, κάποιος ενδεχομένως που μπορεί να τους κλέψει, να τους χτυπήσει, να τους εκβιάσει, να τους κάνει χίλια δύο πράγματα, είτε δεν το γνωρίζουν, είτε θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι μακριά, είναι κάπου αλλού και δεν είναι στην Ελλάδα, ή πολλές φορές σκέφτονται και βγάζουν άνες ιδέες ότι θα πάω με τρεις φίλους, θα πάω σε ένα χώρο που είναι γνωστό, σε μια πλατεία που δεν θα έχω κίνδυνο, ή θα δω αυτόν που θα γνωρίσω στη web κάμερα, δηλαδή στην οθόνη, και επομένως δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Τους λέμε λοιπόν ότι αυτό είναι παραπλανητικό, γιατί μπορεί κάποιος να είναι κάποιο κοριτσάκι, κάποιο αγοράκι, να είναι μέρος μιας συμμορίας και να είναι όντως το πλάκι αυτό που βλέπεις, το βλέπεις στην οθόνη, αλλά ουσιαστικά να κρύβονται άλλοι από πίσω. Τους το λέμε αυτό, πρέπει να τους το λέμε, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει την κριτική ικανότητα τη δική μας και πολλά πράγματα δεν θεωρούν ότι μπορεί να συμβαίνουν. Και τους τονίζουμε συνεχώς και τους λέμε το εξής: δεν συναντάμε ποτέ και για κανένα λόγο οποιονδήποτε κανέναν εικονικό φίλο εκτός διαδικτύου. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να μιλήσουμε και στα παιδιά για το τι είναι φιλία τελικά. Γιατί έννοιες αυτές τις οποίες εμείς ενδεχομένως μπορούμε να τις θεωρούμε αυτονόητες, αυτό δεν ισχύει στα μικρά παιδιά. Τα παιδιά έχουν μπερδέψει τι είναι ο εικονικός φίλος, τι είναι ο φίλος, τι πρέπει να προσέξουν, με ποιον μιλάνε απέναντι. Για παράδειγμα, σας λέω το εξής. Ερώτημα που κάνουμε συνέχεια στις τάξεις και του δημοτικού αλλά και πιο πολύ του γυμνασίου. Εάν κάποιος γράψει το προφίλ, το προφίλ είναι, φανταστείτε, είναι η σελίδα όπου έχει ο κάθε ένας χρήστης στο διαδίκτυο. Εάν γράψει κάποιος το προφίλ ότι θέλει να αυτοκτονήσει, τι το απαντάμε? Και σας πληροφορώ, 70 με 80% των μαθητών, των παιδιών μας, απαντούν ας αυτοκτονήσει, δεν με νοιάζει, ας κόψει το κεφάλι του και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εδώ έχουμε το θέμα παιδείας. Είναι δύο πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία που είναι παραρμητική και ενδεχομένως, αν το σκεφτεί καλύτερα, δεν θα το κάνει. Αν στο ερώτημα που κάνουμε, εάν ήταν ο φίλος σου, ο συμμαθητής σου, το έλεγε, θα το έλεγε, εκεί διστάζουν. Όμως πρέπει να ξέρουμε το διαδίκτυο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να το ξανασκεφτούμε, γιατί αυτομάτως ό,τι σκέφτεται το παιδί το γράφει κιόλας. Επομένως, έχουμε ήδη 75 υποθέσεις απόπειρας αυτοκτονιών στη χώρα μας, από τέτοιες καταστάσεις. Και δόξα Θεώ, υπάρχουν τουλάχιστον μισάς από αυτές που προλάβαμε, γιατί κάποια παιδιά το αναφέρανε είτε στη γραμμή αυτή είτε στην αστυνομία και μπορέσαμε και προλάβαμε τα παιδιά αυτά. Πρέπει λοιπόν, όπως μιλάμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στα νύψια μας, για τους κινδύνους που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο και τις αξίες που υπάρχουν εκεί, έτσι είναι και στο διαδίκτυο. Δηλαδή, απέναντι είναι άνθρωποι που ενδεχομένως το παιδί, ένας έφηβος που είναι πολύ πιο εύκολα σκέφτεται την αυτοκτονία από ότι ένας ενήλικας. Πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε στους χρήστες, στα παιδιά μας δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση κρίσιμη για το παιδί αυτό, ενδεχομένως. Βέβαια, που συμβαίνει, σαν ποσοστό να είναι 100, να είναι κάτι σαν αστείο. Αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που όντως το εννοεί. Και να πρέπει τα παιδιά αυτά, με το που θα το δουν αυτό, να το αναφέρουν, ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα παιδιά. Γιατί το πρόβλημα στα σχολεία μας, ποιο είναι? Δεν συνειδητοποιούν τα παιδιά ότι το διαδίκτυο είναι κόσμος. Είναι άνθρωποι, χρήστες απέναντι. Θεωρούν ότι είναι ένα λεύκομα, ότι είναι ένα τετράδιο που μπορούν να γράφουν και οτιδήποτε. Γι' αυτό και έχουμε δεκάδες περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, καθηγητών, οι οποίοι υβρίζονται στο διαδίκτυο από τους μαθητές, χωρίς τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα είναι και παράνομο, είναι και ανήθικο, θα το έλεγα. Δεν το γνωρίζουν. Όσο και μας φαίνεται εμάς περίεργο, είναι αλήθεια αυτό. Νομίζουν ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν. Σου λέει, έχουμε ελευθερία στο διαδίκτυο, άρα μπορώ να γράφω ό,τι θέλω εγώ και ό,τι με φωτίσει ο Θεός μπορώ να γράψω. Και από εκεί πέρα δεν ξέρουν και τις κυρώσεις. Πρέπει να τους πούμε λοιπόν ότι
Όπως είναι ο πραγματικός κόσμος, έτσι είναι και ο εικονικός, σε θέματα νόμου. Επίσης, να συνεχίσω λίγο την, ουσιαστικά την έρευνα, να την τρέξουμε λίγο. 66% μαθητών παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτών των παιδιών που μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρουν εργασίες. 66% των παιδιών παίζουν παιχνίδια. Το χρησιμοποιούν δηλαδή το διαδίκτυο PC σαν ένα παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, όταν δίνουμε και όταν παίρνουμε δώρο στα παιδιά μας ένα PC, έναν υπολογιστή δηλαδή, ένα λάπτοπ, πρέπει να τους το παίρνουμε στη λογική ότι αυτό το πράγμα είναι εκπαιδευτικό εργαλείο και δεν είναι ποδήλατο. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και εμείς και τα παιδιά. Είναι και χώρος διασκέδασης, είναι και χώρος ανταλλαγής, όπως το Messenger για παράδειγμα ή το chat του Facebook, χώρος όπου μπορούν να ανταλλάσσουν συνομιλία. Και αυτό να σας πω κάτι, εδώ το πάμε και στην άλλη λογική, ότι μπορούμε να το σεβαστούμε αυτό. Δηλαδή είναι ένας τρόπος επικοινωνίας πλέον για τα παιδιά αυτό. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Το να επικοινωνώ στο MSN ή στο chat του Facebook είναι τελείως διαφορετικό από το να παίζω όλη μέρα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να σερφάρω γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω όλη την ημέρα και να σερφάρω για να γεμίσω το χρόνο μου. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και τι κάνουν τα παιδιά πάνω στο διαδίκτυο. Μην πέρασε το μήνυμα εδώ που θα ενοχοποιήσουμε όλη τη συμπεριφορά του διαδικτύου και όλη, οτιδήποτε δηλαδή θα κάνει το διαδίκτυο είμαστε εναντίον, γιατί δεν είναι κανείς. Όλοι είμαστε υπέρ του διαδικτύου, υπέρ της λογικής ότι είναι ένας τρόπος πλέον, είναι η κοινωνία των παιδιών, είναι ο τρόπος ζωής τους. Και από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κανόνες. Εδώ είμαστε να πούμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά. Και πρέπει εμείς να τους διδάξουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Και να περάσω λίγο γρήγορα την. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα αρχικά. 20% έχουν μάθει να τον υπολογιστή από μόνοι τους. Αυτό είναι ένα. Τι έχουν μάθει τα παιδιά και σας είπα προηγουμένως τι έχουν μάθει. 60% μαθητών χρησιμοποιούν κινητά και 50% έχουν δικό τους κινητό. Όταν όμως τώρα πλέον μιλάμε για κινητό, ουσιαστικά μιλάμε και για ίντερνετ. Ήδη πλέον οι εταιρείες είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα, όπου όταν κάνει κάποιος μια σύνδεση στο κινητό, χωρίς να τον ρωτήσουν τις νέες τηλεφωνίες, του δίνουν και ίντερνετ. Ακόμα και στη Νορβηγία και στις σκανδιναβικές χώρες όπου έχουν ευρυζωνικότητα 99%, φανταστείτε δηλαδή πάντα είναι στο διαδίκτυο, όταν πας να κάνεις μια νέα σύνδεση, σου λένε κάνε και μια αίτηση για το διαδίκτυο. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποιο κινητό και αν πάρουμε, θα έχει και ίντερνετ. Και ίντερνετ και κινητό είναι το ίδιο. Βλέπετε ότι τα παιδιά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό για παιδάκια 5 και 6 δημοτικού. Πρέπει οι εκπαιδευτικοί όσοι είναι εδώ να κρατούν τον νόμο που υπάρχει που απαγορεύεται το κινητό στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές το κινητό τα παιδιά το χρησιμοποιούν για βιντεοσκόπηση. Και πρέπει να ξέρουμε και να συμβουλεύουμε και τα παιδιά ότι και η υπερβολική χρήση του κινητού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία του. Έτσι. Όπως λοιπόν, ένα πολύ απλό πράγμα, το βράδυ για παράδειγμα, που πολλά παιδιά κοιμούνται αγκαλιά με το κινητό, να το αφήσουν εκτός του δωματίου, να πάρουν ένα ξυπνητήρι, έτσι ώστε τουλάχιστον να μαζέψουν κατά κάποιο τρόπο τις ώρες που το παιδί είναι εκτεθειμένο στο κινητό. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό το κομμάτι το πρώτο μέρος. Και θα περάσουμε γρήγορα τώρα λίγο στην κατάξυση του διαδικτύου, ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο για να κάνετε, αν θέλετε, περισσότερες ερωτήσεις. Αυτή είναι η εικόνα του δημοτικού. Πάμε τώρα στα μεγαλύτερα παιδιά. Πάμε δηλαδή στα παιδιά τα οποία έχουν περάσει στο γυμνάσιο, έχουν μπει στην εφηβεία. Τι σημαίνει εφηβεία? Η εφηβεία είναι μια ηλικία όπου το παιδί πλέον αφήνει τα πρότυπα του μπαμπά και της μαμάς, της στενής οικογένειας και περνάει στον κόσμο της φιλίας, όπου εκεί πλέον αλλάζουν οι κανόνες. Εκεί πρέπει να δείξει τέτοιο χαρακτήρα ώστε να γίνει αποδεκτός στο νέο κοινωνικό σύνολο που η ζωή και η ηλικία το φέρνει να ενταχθεί. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της εφηβείας. Είναι έντονη περιέργεια, πειραματισμός. Υπάρχει έλλειψη αντικειμενικού φίδου και κριτικής ικανότητας, προσκόλληση στον παρόντα χρόνο. Είναι δύσκολο τα παιδιά να καταλάβουν όταν λέμε ότι τι θα κάνεις σε 10 χρόνια, όταν πας στο πανεπιστήμιο, διάβαση και σε 5 χρόνια εξετάσεις και αυτά. Αυτά είναι λίγο δύσκολα για την εφηβεία σαν ηλικία να τα καταλάβει. Υπάρχει βέβαια ρηψοκίνδυνη συμπεριφορά και βέβαια αμφισβήτηση γονεϊκής εξουσίας. Άλλωστε αυτό το αναφέρει και ο Πλάτωνας από τα χρόνια εκείνα. Η ηλικία αυτά τα χαρακτηριστικά της εφηβείας υπήρχαν πάντοτε.
Όμως τώρα ερχόμαστε σε μια κοινωνία όπου έχουμε κρίση οικογένειας και το φαινόμενο του διαζυγίου, πίεσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στέλνουν την κοπέλα να είναι αδύνατη, ελκυστική, να μπαίνει στο ίντερνετ, να αγοράζει κάποια δυνατίσματος, να κάνει εξαντλητικές δίαιτες, να φτάνει μέχρι στην νευρική ανορεξία για να είναι αποδεκτή στο σχολείο. Θέλει το παιδί, το αγόρι, να είναι, να γυμνάζεται όλη τη μέρα, να παίρνει αναβολικά, να προσπαθεί να με υλικά αγαθά να δώσει να το αυτοπροσδιοριστεί στο σύνολο. Δυστυχώς αυτό το πρώτο που έχουν περάσει τα παιδιά. Ενισχύουμε τα παιδιά με υλικά αγαθά ώστε να φτιάξουν τη δική τους αυτοεκτίμηση. Η αυτοεκτίμησή τους δυστυχώς έχει συνδεθεί με το τι ρούχα φοράνε, τι παπούτσια φοράνε και αν κάνουν ακριβή ζωή. Είναι δείκτης αυτός. Και αυτό λέμε στους γονείς, ότι είναι προτιμότερο οι γονείς να δουλεύουν, να παράγουν λιγότερα πλούτο και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά, παρά το αντίθετο. Γιατί ξέρετε, το να παίρνουμε υλικά αγαθά στα παιδιά μας για να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, για να είναι αρεστοί στους σχολούς, αυτό αυξάνει και την προσπάθειά μας για περισσότερη εργασία. Και τα παιδιά ζητούν όλο και περισσότερο, επομένως και εμείς πρέπει να δουλεύουμε όλο και περισσότερο και δεν οδηγεί πουθενά. Σύμφωνα με έρευνα πανευρωπαϊκή, ο μέσος όρος του Ευρωπαίου γονιού που αφιερώνει δημιουργικά στο παιδί, δηλαδή αποκλειστικά με τις ανάγκες του παιδιού, είναι 50 ώρες το χρόνο. Άρα δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά όπως θα έπρεπε. Βέβαια, ασχολούμαστε περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές σε χρόνο, όμως δεν είναι αρκετό αυτό για τα παιδιά. Θέλει περισσότερο χρόνο και θέλει και δημιουργικό χρόνο. Σίγουρα ο παράγοντας μετανάστευσης πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο έχει αλλάξει λίγο τη ζωή μας. Έντονο το φάσμα ανεργίας πλέον, η υπεραπασχόληση των γονέων και βέβαια το χάσμα γενών που υπάρχει όσον αφορά το διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν μικρές οικογένειες σε μεγάλες απρόσωπες κοινωνίες. Δεν υπάρχουν χώροι άσκησης και ψυχαγωγίας μεγάλης πόλης. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον τρόπος ψυχαγωγίας και παιδευτικών δραστηριοτήτων στην επαρχία. Βέβαια εδώ υπάρχουν και τα οξύμορα που βλέπουμε την έρευνα για παράδειγμα. Ενώ θα περιμέναμε στα μη αστικά κέντρα να ασχολούνται λιγότερο με το διαδίκτυο τα παιδιά γιατί έχουν περισσότερους χώρους άθλησης και έχουν περισσότερα πράγματα να κάνουν, να ασχοληθούν με τη φύση, να είναι πιο οι παρέες ακόμα υπάρχουν. Όμως στις περιοχές αυτές βλέπουμε ότι είναι μεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης από ότι στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι αυτό που δυστυχώς μας απασχολεί και θα μας απασχολεί για τα επόμενα χρόνια. Εξάρτηση από το διαδίκτυο. Θα με ακούσετε στην προηγούμενη ομιλία μου στη συνέχεια αναφέρω για συμπτώματα εξάρτησης. Γιατί σύμφωνα με το ψυχιατρικό εγχειρίδιο του DSM-5 που θα κατατεθεί το 12 που θα συζητηθεί από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί αν ο όρος αυτός θα ενταχθεί στις ψυχιατρικές οντότητες. Βέβαια αυτό δεν αλλάζει κάτι στην αντιμετώπιση μας. Και η δική μας πλέον εμπειρία σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει ως εξής. Μιλάμε για ένα σύνθετο και πολυπαραγωγικό φαινόμενο και υπάρχουν κατά τη γνώμη μου δύο μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή είναι τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν συμπεριφορικού τύπου εξάρτηση, δηλαδή είναι τα παιδιά τα οποία τα εκπαιδεύσαμε να εξαρτηθούν από το διαδίκτυο και τα εκπαιδεύσαμε από πολύ μικρά. Δηλαδή τα ξεκίνησαμε από μια ηλικία 2-3 χρονών με Power Rangers, DVD, βίας. Μετά τα περάσαμε στα SEGA και στα iPod στις ηλικίες 7, 8, 9, 10 και ξαφνικά μετά μπήκαν στο διαδίκτυο, στα online παιχνίδια όπου εκεί πλέον αυτά μιλάμε για πολύ δραστικά παιχνίδια, έντονα, βίας όπου τα παιδιά πλέον εκεί είναι έτοιμα και εκπαιδευμένα να αποκτήσουν εξάρτηση σε αυτό το κομμάτι. Έχει γίνει δουλειά δηλαδή από πολλά χρόνια και από τους ίδιους τους γονείς μάλιστα. Πριν συνεχίσω την παρουσίαση αυτή θα ήθελα να πω λίγο και για τα παιχνίδια βίας που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα παιδιά εξοικειώνονται στο φαινόμενο αυτό. Και δεν ξέρω αν προσέξατε πέρσι αυτά τα επεισόδια που γίνανε και βλέπαμε μικρούς 15χρονους στους δρόμους να σπάνε βιτρίνες ή αν δούμε τους χούλιγκανς των ομάδων, θα είναι πολύ μικρά παιδάκια. Είναι 14, 15 και 16. Αν ο φακός πάει μπροστά, θα δείτε πολύ μικρά παιδιά που κάνουν επεισόδια. Και αυτό έχει τη λογική του ότι πλέον τα παιδιά αυτά, ένας από τους παράγοντες, είναι ότι έχουν εξοικειωθεί στο φαινόμενο βία. Δηλαδή έχουν βία στην τηλεόραση, βία ενδεχομένως στο σχολείο. Η βία είναι σαν την ακτινοβολία. Όσο περισσότερο δέχεσαι, τόσο πιο πολύ εξοικειώνεσαι.
Και σε αυτά τα παιχνίδια πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο έντονα. Σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να επισημάνει, σας το λέω γιατί υπάρχει το ερώτημα που μπαίνει από τους γονείς συνέχεια στις ομιλίες, τι βρίσκουν τα παιδιά και κολλάνε και είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο με αυτά τα παιχνίδια. Τι βρίσκουν λοιπόν? Τα παιχνίδια αυτά τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι κυρίαρχοι, αυτοκράτορες, παντοδύναμοι. Όταν σκοτώνουν ή όταν παίζουν κάποια παιχνίδια και ανεβαίνουν τα λεγόμενα level, τα επίπεδα, αυτό για τα παιδιά αυτό είναι ικανοποίηση, ότι μπορούν και τα καταφέρουν κάπου. Και ξέρετε, επηρεάζει τόσο πολύ την ψυχολογία των παιδιών και την όλη την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, όπου δεν ενδιαφέρονται για τον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι μέτρη μαθητές, είναι παιδιά τα οποία είναι μέτρη αθλητές, δεν θέλουν να δουλέψουν περισσότερο για να αυξήσουν λίγο το επίπεδό τους, γιατί θεωρούν ότι στο ίντερνετ είναι εκεί οι κερδισμένοι, είναι εκεί οι δυνατοί, επομένως δεν τους νοιάζει για το τι θα κάνουν στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν και παιχνίδια ρόλων, όπως είναι το Sims, όπως είναι το Second Life, αν το έχετε ακούσει. Όπου εκεί δηλαδή το παιδί μπαίνει σε ένα ίντερνετ μέσα και του λένε, σε ένα παιχνίδι τέτοιο, και του λένε ζήσε ό,τι κόσμο θέλεις. Ζήσε, αν είσαι άντρας γίνε γυναίκα, αν είσαι γυναίκα γίνε ό,τι θέλεις, κάνε όποια δουλειά θέλεις, πάρε λεφτά και ζήσε για αυτό το πράγμα, ζήσε μέσα εκεί. Και τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πολλές φορές υπάρχει σύγχυση. Μπερδεύουν πλέον τον εικονικό με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό είναι, έκανα μια παρένθεση για τα παιχνίδια. Είναι λοιπόν παιχνίδια εντυπωσιακά και οι ενήλικες έχουν συμπτώματα εξάρτησης στο διαδίκτυο με τα παιχνίδια αυτά. Πολύ χειρότερα είναι τα πράγματα με τους φοιτητές. Τι σημαίνει λοιπόν? Είναι ένας σημαντικός λόγος όπου τραβάει τα παιδιά την προσοχή και το οδηγεί στην εξάρτηση. Αυτό λοιπόν, να γυρίσω πάλι στη συμπεριφορικού τύπου εξάρτηση, την πρώτη ομάδα που σας λέω, μέσω των παιχνιδιών ή μέσω των chat. Περισσότερο αγόρια ασχολούνται και πολύ λίγο κορίτσια που ενθίζονται. Υπάρχουν και κορίτσια τα οποία όμως κάνουν chat, κάνουν άλλα πράγματα, δηλαδή σερφάρουν σε διάφορα site. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Τι άλλο, ποιοι άλλοι παράγοντες οδηγούν αυτά τα παιδιά στην πρώτη κατηγορία? Ένας μεγάλος παράγοντας είναι οι φίλοι, οι φιλίες τους. Δηλαδή όλοι οι φίλοι, όλη η τάξη, όλοι οι φίλοι των παιδιών μας ξαφνικά παίζουν όλοι παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο. Άρα παίζει και ο γιος μας. Ό,τι κάνει, το είπαμε και στην αρχή για τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, το κάνουν και τα παιδιά. Επομένως, είναι παιδιά τα οποία τα έχουμε εκπαιδεύσει να φτάσουν να μπουν στο διαδίκτυο και είναι και το περιβάλλον τέτοιο που τα βοηθάει και τα ενισχύει ακόμη στην προσπάθεια αυτή. Και είναι η δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι η κατηγορία όπου τα παιδιά υπάρχει κάποια συνωσιρότητα. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία έχουν κάποιο καταθλιπτικό συνέστημα, είναι παιδιά τα οποία έχουν κάποια υπερκινητικότητα, όπου μέσα στα παιχνίδια αυτά πλέον εκφράζονται. Και ξέρετε, τα παιδιά που έχουν κατάθλιψη είναι καλή εκδοχή να είναι στο διαδίκτυο. Γιατί υπάρχει και εκδοχή να είναι στα ναρκωτικά, υπάρχει και εκδοχή να έχουν νευρική αναλεξία, που είναι χειρότερες καταστάσεις. Τα παιδιά που έχουν υπερκινητικότητα, το διαδίκτυο για αυτά είναι παράδεισος. Δυστυχώς είναι και για τους γονείς παράδεισος. Δηλαδή, ένα παιδί που είναι μέσα στο σπίτι, και όταν λέμε υπερκινητικό, έτσι εντάχει να σας. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σηκώνεται την καρέκλα, δημιουργεί προβλήματα, δεν μπορεί να καθίσει στη σειρά του. Διάφορα τέτοια συμπτώματα. Ξαφνικά λοιπόν, με το που εμφανίζεται το διαδίκτυο, καθυλώνεται. Μπορεί να κάτσει μέρες ολόκληρες. Ησυχάζει και η οικογένεια και το παιδί πλέον είναι προσιλωμένο εκεί. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι αυξάνει την όλα. Και αυτό ερευνούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποιο είναι το αίτιο και ποιο είναι το αιτιατό. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες κατηγορίες που υπάρχουν όσον αφορά τα συμπτώματα εξάρτησης. Να πούμε λίγο τι είναι αυτά τα συμπτώματα. Μερικά τα έχω ήδη αναφέρει. Όταν λοιπόν ένα παιδί είναι στην πέμπτη δημοτικού και παίζει 2 ώρες, όπως είπαμε προηγουμένως, και είναι 1 στα 4 παιδιά. 1 στα 4 παιδιά είναι αυτό. Στην έκτη παίζει 4, στην πρώτη γυμνασίου παίζει περισσότερο, στη δευτέρα περισσότερο, ξαφνικά λοιπόν αυξάνει η ανοχή του. Δηλαδή παίζει όλο και περισσότερο για να έχει τα ίδια συναισθήματα που είχε πριν 2-3 χρόνια. Δηλαδή ευχαρίστηση και ηρεμία. Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρση, θλιμμένη συμπεριφορά, πολύ ενδιαφέροντο. Είναι ένα παιδί πλέον που αρχίζει και κλείνεται στον εαυτό του. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δηλαδή. Το μόνο που τον νοιάζει είναι να παίξει. Παρόλο που γνωρίζει ότι κάτι πρόβλημα συμβαίνει, συνεχίζει να παίζει. Δεν μπορεί να κρατήσει τα όρια, δεν μπορεί να παίξει 2 ώρες για παράδειγμα, θα παίξει παραπάνω. Είναι αυτό το αντίστοιχο το ένα ποτηράκι ακόμα που λέμε. Κατανάλωση χρόνου, όταν είναι εκτός διαδικτύου θα πάει, να αγοράσει περιοδικά που έχουν να κάνουν σχέση με το διαδίκτυο θα πάει, θα μιλήσει για σκληρούς δίσκους, θα μιλήσει στο τηλέφωνο με τους φίλους του για αυτό το θέμα. Άρα πάλι με αυτό ασχολείται. Έκτος λειτουργικότητας του ατόμου. Ένα παιδί πλέον αρχίζει και αλλάζει η ζωή του. Και συνεχίζει παρόλα αυτά. Και ξέρετε, η εξάρτηση, να πούμε και λίγο όσον αφορά
ναι μεν είναι τα παιχνίδια, ναι μεν δεν αποδεικνύεται ότι στις έρευνες αποδεικνύεται σε εμάς ότι δεν είναι απαραίτητο να παίζει πολλές ώρες ένα παιδί για να εξαρτηθεί. Δεν είναι απαραίτητο και με λίγες ώρες μπορεί ένα παιδί να εξαρτηθεί. Ολό πότε βλέπουμε ότι ένα παιδί εξαρτηθεί, όταν αλλάζει οι δραστηριότητες του τελείως προς χάρη αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή όταν ένα παιδί το οποίο ξέρουμε ότι είναι καλός μαθητής, είπαστε τόσο είναι καλός αθλητής ή κάνει κάτι. Και αφήνει, ή βγαίνει ή έχει παρέες. Και αφήνει όλα αυτά και σιγά σιγά αρχίζει και κλείνεται στον εαυτό του και στο διαδίκτυο, τότε είναι καμπανάκι για το γονιό. Κάτι συμβαίνει. Αυτό, σας είπα κάτι, μπορεί να παίζει και μισή ώρα την ημέρα. Τι κάνει εκεί? Εάν πηγαίνει και παίζει τυχερά παιχνίδια. Για παράδειγμα, ερχόμενος από την Αθήνα μέχρι την Πάτρα, στις μεγάλες διαφημιστικές ταμπέλες έβλεπα συνέχεια. Μία καζίνο, παίξε όπως είσαι. Δηλαδή, αρχίζει πλέον η κοινωνία, και αυτό συμβαίνει, έχει παρατηρηθεί σε όλες τις κοινωνίες που βιώνει μια κρίση. Αρχίζει πλέον η κοινωνία και κινείται προς τα τυχερά παιχνίδια. Στο Facebook, για παράδειγμα, υπάρχει το λεγόμενο πόκερ που παίζουν εκατομμύρια χρήστες. Σου δίνει δηλαδή τη δυνατότητα σιγά σιγά σε εντάσσουν ακόμα και μικρά παιδιά στο τζόγο, που είναι κατευθείαν ο τζόγος μόνο στην εξάρτηση. Και συνδέεται με το διαδίκτυο. Δεν φταίει το διαδίκτυο γι' αυτό, αλλά είναι το μέσο όμως πολλές φορές που μπορεί άνετα και χωρίς να το καταλάβουμε να εκδηλωθεί αυτό το πράγμα. 6,2% των παιδιών ήδη τζογάνουν στη χώρα μας. Αυτό βέβαια έχει αποτελέσματα όπως σχολική αποτυχία. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν να διαβάσουν. Ένα παιδί το οποίο παίζει για παράδειγμα γυναίκα το σχολείο και παίζει 3 με 4 ώρες την ημέρα, δεν, ό,τι και να του πείτε, όπως και να του πιέσετε, δεν μπορεί να διαβάσει. Είναι παιχνίδια τα οποία φέρνουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια από τα παιδιά, είναι πολύ απαιτητικά παιχνίδια, διαδραστικά τα λέμε, και μετά το παιδί έχει πνευματικά εξουθενωθεί. Δεν μπορεί να κάνει καμία δραστηριότητα. Γι' αυτό και τα βλέπετε όσοι έχετε τέτοιες περιπτώσεις, ότι όταν σταματήσει να παίζει δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Έχουμε διαταραχές ύπνου γιατί συνήθως παίζουν βράδυ. Στα σχολεία εκπαιδευτικοί βλέπουν τα παιδιά τα οποία κοιμούνται πάνω στο θρανίο, έχουν πάρα πολλές απουσίες το πρωί. Δυστυχώς συνεχίζει να είναι ανεξαιρετική η κατάσταση στα Ιντερνετ καφέ. Ελπίζω να δοθεί μια λύση εκεί. Ήδη ξεκινήσαμε πάλι κουβέντες για αυτό το θέμα. Τα Ιντερνετ καφέ δεν μπορεί να είναι απέναντι το σχολείο. Δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, γιατί οι γονείς χάνουν τον έλεγχο των παιδιών, δεν ξέρουν τι κάνουν τις πρωινές ώρες. Οι εκπαιδευτικοί, απ' την άλλη, πρέπει να είναι το τηλέφωνο στο χέρι και να ειδοποιούν κάθε στιγμή ο ένας έκανε απουσία, ο άλλος έκανε απουσία. Καταστάσεις που δημιουργούν προβλήματα. Δεύτερον, πολλές φορές είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπορεί ένας παιδεραστής, για παράδειγμα, να κάθεται δίπλα-δίπλα με το παιδί μας. Γιατί δεν, παλιότερα, αν θυμάστε παλιότερα και με τα σφαιριστήρια, αλλά και με τα ηλεκτρομηνικά, ένας ενήλικας όταν έμπαινε στον χώρο αυτόν, τον κοιτάγαμε όλοι περίεργα. Λέγαμε, ποιος είναι τώρα αυτός. Εδώ δεν ισχύει στέρνα καφέ. Και να σας πω κάτι. Αναφορά που μας έκανε στον Βασιλιά το Συγνάτιο τη Δημητριάδος, μετά την Ανάσταση περνούσε από το Ιντερνετ καφέ και ήταν τα Ιντερνετ καφέ όλα γεμάτα. Είναι ένα θέμα κοινωνικό. Ξέρετε, πολλές φορές χρησιμοποιείται και ως πάρκινγκ, δυστυχώς. Δηλαδή, τι συμβαίνει, πηγαίνει η μητέρα ή το πατέρα στο παιδί στα Ιντερνετ καφέ και το παίρνει μετά από 2, μετά από 3 ώρες, μετά από 4 ώρες. Γίνεται και αυτό. Έχουμε λοιπόν διαταραχές του ύπνου. Μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, χαμηλή αυτοκτήνηση μέχρι και αυτοκτονικό ιδεασμό. Μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Πρώτη χώρα στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Διαταραγμένες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Ένταση. Διαπληκτισμοί. Τα παιδιά αρχίζουν πλέον. Αυτό είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε τους τελευταίους 2-3 μήνες και περιθωριοποιούν τα παιδιά που παίζουν το διαδίκτυο. Δεν τους λένε εσείς είστε καμένοι και δεν σας κάνουν παρέα πλέον. Αρχίζει δηλαδή στο σχολείο να υπάρχει και βλέπετε τα παιδιά αυτά πλέον κάνουν μόνο τους παρέα και δεν κάνει κανείς άλλος. Και βέβαια έχουμε χαμηλή ποιότητα ζωής. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά ζει για να παίζει στο διαδίκτυο. Έχουμε βέβαια και σωματικά συμπτώματα πάρα πολλά, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές του ύπνου και αλλαγές συνηθιών του ύπνου, μυοσκελετικές παθήσεις, μειωμένη αθλητική δραστηριότητα, ξηρά μάτια, μυοπία, μικρανίες και παραμέσεις μέχρι και παραμέσεις προσωπικής υγιεινής. Και βλέπετε, 1% των παιδιών ήδη έχουν συμπτώματα εξάρτησης από το διαδίκτυο. 18,2 παρουσιάζουν περιστασιακά συχνά προβληματική χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστια νούμερα, τα οποία πιστέψτε μου ότι όσο θα πηγαίνουν τα περνάνε τα χρόνια θα αυξάνονται. Γιατί εμείς έχουμε 75% βιωσιμότητα και με το πάροδο του χρόνου θα φτάσουμε στις αντίστοιχες των 98% και 99%. Άρα θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε κατάλληλη παιδεία. Και εδώ θα θέλω να, την πλευρά τη δική μου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγχαρώ την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την προσπάθεια που μπορέσαμε και ειδοποιήσαμε ήδη και τελειώνουμε τώρα να εκπαιδεύσουμε τους κατηχητές
όλης της Αθήνας πάνω σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι, ποιο είναι το πρόβλημα τα παιδιά αυτά? Δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν. Δεν μπορούν, γιατί η εφηβεία, το είπα και αρχικά, είναι σημαντικό και σπουδαίο πράγμα για τη ζωή, για την ηλικία αυτή, να ανήκουν κάπου. Λοιπόν, τι καλύτερο λοιπόν από το κατηχητικό κόσμο της Εκκλησίας να ανήκει ένα παιδί το οποίο να είναι ο κατηχητής, ο οποίος να γνωρίζει τι είναι το ίντερνετ, να γνωρίζει τους κινδύνους. Το ίδιο έργο που θα έκανε και πριν θα κάνει και τώρα, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά πλέον γνωρίζει τι είναι αυτό το πράγμα που συζητάμε και κερδίζει αμέσως την εμπιστοσύνη του παιδιού, αποκτά μια μεσότητα γιατί μιλάει για ένα θέμα το οποίο το αφορά. Και αυτό που λέω στους εκπαιδευτικούς, δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2 τρίτα της ζωής του παιδιού και το 1 τρίτο που είναι διαδίκτυο να το έχουμε εκτός. Η ζωή είναι και εκεί, η ζωή τους είναι. Άρα πρέπει και εκεί να παρέμβουμε και εκεί να μιλήσουμε. Και άλλη μια φορά να συγχαρώ και τους διοργανωτές για την εκδήλωση αυτή, που πιστεύω ότι προάγει την προσπάθειά μας. Εδώ βέβαια, σε αυτό το πίνακα, καταρρύπτεται ο μεγάλος μύθος ότι τα παιδιά μας μπαίνουν και ασχολούνται με την εκπαίδευση και αναδρούν πληροφορίες. Το κάνουν και αυτό, αλλά το κάνουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 26-27%. Τα μεγάλα ποσοστά είναι chat, είναι emails και είναι και βέβαια παιχνίδια. Βλέπετε 55%, μεγάλα νούμερα, πολύ μεγάλα νούμερα. Αγορά παιχνιδιών. Όταν κάναμε το θέματα, το 7 είναι θέματα σεξουαλικής αγωγής. Όταν κάναμε λοιπόν την ημερίδα στο Τιτάνια, γιορτάζοντας την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, στο πάνελ που είχε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, κάποιοι λοιπόν ρωτήσανε τον πατέρα Αντώνιο Καλλιγέρη, γιατί η Εκκλησία δεν ασχολείται με τη σεξουαλική αγωγή και γι' αυτό το λόγο τα παιδιά πάνε στα πορνογραφικά site και βλέπουν αυτά που βλέπουν και πάση περιπτώσει δημιουργούν πρόβλημα. Μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη, πώς θα το πω τώρα, κακόβουλη ενέργεια και λογική από αυτή δεν ισχύει. Τα παιδιά μπαίνουν στο site για να δουν πορνογραφία. Ας το ξέρουν, ξέρουν ακριβώς γιατί μπαίνουν εκεί. Λοιπόν. Βέβαια, βλέπετε ένα 4,2% δήλωσαν ότι έχουν δεχτεί μηνύματα εκφοβισμού μέσω του ίντερνετ, το cyberbullying το λεγόμενο. Δυστυχώς αυτό το θέμα είναι τεράστιο στη χώρα μας, όπως όλες τις χώρες βέβαια. Τα παιδιά κάνουν παρενόχληση. Τα παιδιά δηλαδή χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πολλές φορές με το χειρότερο τρόπο. Στη λογική της πλάκας, όπως το λένε, έχουν οδηγήσει παιδιά μέχρι τις απόπειρες αυτοκτονίας. Πολλές περιπτώσεις έχουμε στη μονάδα κοριτσιών που θεωρήσαν ότι μπορούν να τα κοροϊδεύουν, να κάνουν Photoshop τις φωτογραφίες, τα πρόσωπά τους και να τις βάζουν σε διάφορες σκηνές. Χίλια δυο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε στα παιδιά δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτό το να προσβάλλεις και να. Πέρα ότι δεν είναι ηθικό, και όλοι το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το να ξεφτιλίζεις κάποιον στο διαδίκτυο δεν είναι ανθρώπινο καταρχήν. Το δεύτερο όμως πρέπει να επισημάνουμε είναι και παράνομο. Δυστυχώς έχει περάσει η νοοτροπία του αστείου. Βγαίνουν groups, το που κοροϊδεύουν ένα μαθητή, κάνουν πράγματα τα οποία. Ξέρετε, πιστέψτε με, γιατί το έχω πάρει πάρα πολλά σχόλια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουν μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Δεν το καταλαβαίνουν και πρέπει να του δώσουμε να το καταλάβουν. Και σκεφτείτε ότι ο μερίστος επιτρεπόμενος χρόνος στην οθόνη είναι 2 ώρες για παιδιά και φίλους, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρική. Τα ποσοστά βλέπετε ότι είναι αντίστοιχα των Ευρωπαίων, παράδειγμα των Νορβηγών. Η Κύπρος είναι χειρότερα από εμάς. Η Κύπρος έχει ένα ποσοστά 50% τουλάχιστον πιο παίζουν περισσότερο από εμάς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στην Κύπρο τι συμβαίνει? Είναι περισσότερο εξοικειωμένα τα παιδιά με το διαδίκτυο και δεύτερον, οι γονείς για να τα ικανοποιήσουν τους παίρνουν πιο εξελιγμένης μορφής παιχνίδια. Δηλαδή πιο γρήγορο ίντερνετ, πιο καλό κινητό τηλέφωνο. Με αποτέλεσμα τα πράγματα είναι και χειρότερα και έχουν και λιγότερο επίπεδο ενημέρωση από ό,τι έχουμε εμείς. Δυστυχώς και γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να συνοψίσω λίγο, να εξηγήσω τι είναι αυτή η μονάδα, πώς εμείς χειριζόμαστε τα παιδιά αυτά και να σας δώσω έτσι και κάποιες χρήσιμες, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε ή αν έχουμε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Το βασικό που κάνουμε εμείς είναι όταν συνήθως παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς, όπως σας ανέφερα αρχικά, και κάποια στιγμή έρχονται οι ίδιοι στη μονάδα εφηβικής υγείας. Όταν μιλάμε για έφηβο, μιλάμε και για γονιό. Ο γονιός πρέπει να εκπαιδευτεί πλέον για να προσεγγίσει τα παιδιά αυτά.
πίσω από κάθε παιδί που έχει συμπτώματα εξάρτηση στο διαδίκτυο, κρύβεται μια δυσλειτουργική οικογένεια. Δηλαδή, μια οικογένεια η οποία ουσιαστικά θα το περιγράψω τι είναι. Όταν λέμε λοιπόν δυσλειτουργική οικογένεια, τι εννοούμε? Μια οικογένεια η οποία είναι υπερπροστατευτική, η οποία θεωρεί ότι είναι καλύτερο να έχω το παιδί μου στο σπίτι μου και να είναι στο έντερνετ καφέ ανεξέλεγκτο, από το να πηγαίνει να παίζει σε μια ομάδα ποδόσφαιρο ή να βγαίνει με φίλους του βόλτα. Οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βάλουν όρια στα παιδιά τους, γιατί είναι καταφερτής ο μικρός και μου τα βάζω, τους λέω ας πούμε να παίξω μια ώρα και με κάτι μου βρίσκει και το πάει δύο, δεν μπορούν να οριοθετήσουν τα παιδιά. Και αυτό βέβαια δεν περιμένουν τώρα στο γυμνάσιο να γίνει, πρέπει να γίνει στο δημοτικό. Γι' αυτό επέμενα αρχικά στην ηλικία του δημοτικού. Συγκεκριμένα όρια θα παίξεις όχι πάνω από μια ώρα την ημέρα και θα παίξεις όταν έχεις τελειώσει τις ασχολίες σου, όλες τις ασχολίες σου, ακόμα και τις βόλτες δηλαδή και το διάδρομο και το παιχνίδι και όλα, και στο τέλος θα παίξεις και πάλι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά και λίγο πριν τον ύπνο συνήθως, όχι ποτέ στην αρχή. Το εξηγήσαμε το λόγο αυτό. Τα όρια πρέπει να τηρούνται και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Και ξέρετε κάτι, όταν βάζουμε όρια στα παιδιά, μπορεί να δυσανασχετούν, αλλά κατά βάθος το θέλουν αυτό, γιατί πλέον δείχνουμε ότι ασχολούμαστε δημιουργικά και ότι τα αγαπάμε και γι' αυτόν τον λόγο το κάνουμε. Όρια από μικρή ηλικία. Διάβλος επικοινωνίας. Δηλαδή πρέπει από μικρή τώρα, το μιλάμε το δημοτικό, να φτάσουμε στο γυμνάσιο. Δηλαδή από το δημοτικό πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Να λέμε τι είδες στο διαδίκτυο, πώς το βλέπεις αυτό. Αν δεις κάτι, αν δεις κάποιος ότι νιώσε κάνει, νιώθεις άσχημα. Αν δεις ότι κάποιος ενοχλεί, σε πειράζει στο διαδίκτυο, να μου το πεις. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Πρέπει να προστατέψουμε το παιδί το δικαίωμά του να χαρεί στο ίντερνετ. Και για να το κάνουμε αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε όταν είναι μικρούλι. Δηλαδή δεν εννοείται, ας πούμε, παρέες που βγαίνουμε και βλέπετε όλοι και βλέπουμε, όπου βγαίνουν, ας πούμε, 2-3 ζευγάρια και είναι 4-5 παιδιά και παίζουν ηλεκτρονικά όλα τα παιδιά μαζί και κάθονται στην παρέα, μιλάνε μεγάλοι και όλοι οι μικροί παίζουν μεταξύ τους ηλεκτρονικά και δεν μιλάει κανένας. Ή, ας πούμε, κατασκηνώσεις. Δόξα τω Θεώ, στις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας αυτό το κρατιέται. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κινητά, δεν υπάρχουν τα κινητά, το λέω πάντα, το συνδέω με το παιχνίδι, έτσι. Τουλάχιστον όμως δεν υπάρχουν παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν κατασκηνώσεις που μπαίνεις σε μια κατασκήνωση μέσα και βλέπεις τεράστια δωμάτια γεμάτα με ηλεκτρονικά. Και τι κάνουν τα παιδιά, πάνε 5 μέρες κατασκήνωση και τις 4 τις τρώνε παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δηλαδή και ο γονιός από μόνος του πρέπει να ξεκινήσει κάποια πράγματα σε αυτές τις ηλικίες. Όσο μεγαλώνουν τα πράγματα είναι τόσο χειρότερα. Έρχονται λοιπόν, είπαμε ο γονιός, φέρνει το παιδί. Το παιδί συνήθως είναι του γυμνασίου. Γυμνάσιο προς λύκειο. Έτσι. Τα παιδιά εμφανίζουν άνεση. Κανένα παιδί δεν θα σου πει ότι έχω πρόβλημα, ναι, έχω πρόβλημα και πάμε να το λύσουμε. Δεν θα σε πέφτω. Όμως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να πείσουμε τα παιδιά ότι έχουν πρόβλημα? Θα τους κάνουμε το εξής απλό τεστ. Θα τους πούμε: για 5 μέρες δεν θα μπεις καθόλου στο ίντερνετ. Εάν δεν μπεις καθόλου στο ίντερνετ και τα καταφέρεις και δεν έχεις κανένα πρόβλημα, πάνε να πει ότι εσύ ελέγχεις το μέσο. Άρα εσύ είσαι ο κυρίαρχος του εαυτού σου, μπαστατός. Δεν σε ελέγχει κανένα άλλο μέσο. Εάν όμως γυρνάς γύρω, γιατί συνήθως αυτό κάνουμε. Γυρνάς γύρω-γύρω από το PC, έχεις νευρικότητα, έχεις ένταση, θες να μπεις και όταν μπαίνεις ηρεμής, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι συμπτώματα στερετικού συνδρόμου αυτά. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το παιδί έχει πρόβλημα, το καταλαβαίνει και το ίδιο το παιδί. Εφόσον λοιπόν το καταλάβει, και ξέρετε, εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε κήρυγμα, τον έφηβο, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε, να τον σεβόμαστε στην ομιλία, τον έχουμε σαν έναν ενήλικα συνομιλητή για να τον δώσω, καταλάβετε. Λοιπόν, του δίνουμε το πετάμε την εικόνα, τον μπαλάκι να το έλεγα, να μας πει ο ίδιος πώς νιώθει και ο ίδιος τι πιστεύει, ότι αυτό το πράγμα είναι καλό. Δηλαδή είναι καλό για τον εαυτό του να κάθεται όλη μέρα και να παραμείνει τα πάντα και να ασχολείται με το διαδίκτυο. Θα πει βέβαια αυτός, θα πει ότι εγώ δεν σου το κάνω αυτό ή το κάνω κάπως έτσι. Με λογικά επιχειρήματα θα προσπαθήσουμε το παιδί να το κάνουμε να καταλάβει ότι έχει σοβαρό θέμα όσον αφορά το διαδίκτυο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει την ημέρα, ούτε την ώρα που παίζει. Δηλαδή, πολλοί γονείς στην απελπισία του, γιατί εγώ είμαι με τους γονείς. Μιλάμε για γονείς που είναι απελπισμένοι. Ξέρετε, ένα παιδί να φτάνει σε ένα παιδί 16-17 χρονών, να το έχει μεγαλώσει τόσα χρόνια και να το βλέπει να λιώνει στο ίντερνετ και να μην κάνει τίποτα άλλο ζωή του. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση, η οποία δυστυχώς οι γονείς φτάνουν σε απελπισία, σε βιοπραγίες, διάφορα τέτοια. Όμως θέλει ψυχραιμία. Ένα 10% των παιδιών, μπορεί και παραπάνω, από μόνο του σταματάνε κάποια στιγμή. Δηλαδή λένε ότι πλέον, είτε γιατί μου χτίσανε και παίζουν τόσο πολύ και τόσες ώρες και λένε σταματάω και μόνος μου και τέλος, είτε γιατί πολλές φορές οι φιλίες, αυτό που σε έλεγα αρχικά, οι φίλοι του δεν παίζουν. Και έχουν ένα πολύ καλό λόγο να κάνουν παρέα με αυτά τα παιδιά.
Πάμε λοιπόν, έρχονται λοιπόν τα παιδιά. Τα βλέπει παιδίατρος, ψυχίατρος, παιδοψυχολόγος. Βλέπουμε να δούμε αυτό που είναι αρχικά, αν είναι συμπεριφορικού τύπου εξάρτηση, δηλαδή αν έχει το παιδί μάθει να παίζει γιατί βαριέται, γιατί δεν ξέρει τι άλλο να κάνει και ασχολείται συνέχεια με αυτό, ή είναι υπόστρωμα, έχει κάποια συνοσιλότητα, δηλαδή έχει κάποια κατάρτιση, υπερκινητικότητα. Αν είναι αυτό το δεύτερο, τότε παρεμβαίνουμε εκεί, για να στο αίτιο. Μετά υπάρχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις με ψυχολόγους ώστε να έρθει το παιδί σε μια λειτουργικότητα και στο τέλος κάνουμε ομάδες. Γι' αυτό σας λέω και επαναλαμβάνω και πάλι πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το καθηγητικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ομάδες, τι κάνουμε εμείς δηλαδή. Ομάδες όπου μαζεύουμε τα παιδάκια αυτά, τους βάζουμε όρια, συγκεκριμένα όρια. Δηλαδή δεν θα αργείς στην ώρα που έρχεσαι. Δεν θα μιλάς για το ίντερνετ. Θα μιλάς για άλλα πράγματα. Θα πηγαίνουμε για τους πηγαίνουμε για ποδόσφαιρο, τους πηγαίνουμε για καφέ, ό,τι δεν μπορεί να φανταστείτε. Μια άλλη δραστηριότητα από το διαδίκτυο. Είναι σημαντικό για τα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία το κάνουν μια φορά την εβδομάδα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τα αποβάλαμε από την ομάδα αυτή γιατί δεν είναι συνεπής και για να επανέλθουν στην ομάδα αυτή γυρίσαν στο σχολείο του. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν παρατηρήσει στο σχολείο του, έχουν καταλήψει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Που σημαίνει ότι είναι εύκολο πράγμα να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα επαναφέρουμε. Αρκεί να έχουμε σταθερότητα. Δηλαδή μην πάτε τώρα σπίτι επηρεασμένοι από μένα και τα βάλετε με τα παιδιά σας. Έτσι. Δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι. Εδώ είμαστε και ό,τι ρωτήσει θέλετε, ακόμα και προσωπικού μπορώ να ζητευτώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η λογική είναι να καταλάβετε λοιπόν τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι, και πώς να κινηθείτε. Και το πώς θα κινηθείτε είναι συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον βήμα. Του λέμε, πώς βλέπεις παιδί μου, εσύ τη ζωή σου από εδώ και πέρα. Προσπαθούμε δηλαδή να το δείξουμε αυτού του, να μας βγάλει το παιδί μας την απάντηση. Πώς το βλέπεις, κάνε αυτό το τεστ για 5 μέρες. Δες τι μπορείς να κάνεις. Εάν λοιπόν το δεχτεί το παιδί, να γυρίσω πάλι σε αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό μας καίει πιο πολύ απ' όλα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε πρόγραμμα. Δηλαδή, πόσες ώρες παίζεις την ημέρα, 3-4. Πρώτον, δεν θα παίζεις όταν γυρνάς από το σχολείο σου. Αυτό είναι, εάν το καταφέρουμε αυτό, είναι η πρώτη μας μεγάλη νίκη. Έτσι. Δεν θα μπαίνεις όταν γυρνάς από το σχολείο, γιατί σας είπα γιατί μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα το παιδί. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο, θα είσαι με το πρόγραμμα που θα βάλεις και με το μερολόγιο, ενώ παίζεις 4 ώρες, θα παίζεις 2. Και παράλληλα, θα ενισχύσουμε κάποια δραστηριότητα. Ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί έχει, έχει μάλλον κλείσει κάπου. Πρέπει να το βρούμε. Και αυτό το καλύτερο θα ήταν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα να το ξέραμε το ταλέντο του από το δημοτικό. Να ξέραμε, ας πούμε, το παιδάκι που είναι τετάρτη δημοτικού έχει ταλέντο στη ζωγραφική ή έχει ταλέντο στη μουσική. Έτσι, να το ξέραμε από τόσο μικρή ηλικία, ώστε να μπορούσαμε να το αναδείξουμε στην πορεία. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα βρούμε τι του αρέσει και θα το ενισχύσουμε αυτό. Εγώ να σκοτειλώ στους γονείς που έχουν φοιτητές. Αφήστε τη δουλειά σας και πηγαίνετε και μείνετε με τους φοιτητές. Γιατί εκεί πλέον τα πράγματα είναι χειρότερα. Γιατί υπάρχει εκεί μεγαλύτερη ποσότητα κατάθλιψης. Μείνετε με τα παιδιά, καλέστε φίλους. Το ίδιο ισχύει και για το γυμνασίου και των φοιτητών, τους γονείς. Φίλους οι οποίοι μπορούν να τα βοηθήσουν και να μην είναι το ίδιο πράγμα. Δεν καλέσετε φίλους και παίζουν όλη μέρα στο δωμάτιό τους και οι δύο μαζί. Φίλους που δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ενισχύστε δηλαδή την κοινωνικότητα των παιδιών αυτών, έτσι ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να ξεφύγουν. Δεν είναι δύσκολο. Έχουμε δει παιδιά τα οποία έχουν χάσει τις τάξεις σχολείων ένα χρόνο και δύο χρόνια και τα έχουν καταφέρει και μάλιστα πάνε και πολύ καλά. Να ψαχτούμε κι εμείς αγωνίες, μήπως και σε εμάς στην οικογένειά μας υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μήπως το παιδί είναι διέξοδο του εκεί γιατί δεν μπορούμε να του προσφέρουμε τα βασικά. Και τι είναι το βασικό για ένα παιδί, ο χρόνος μας. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες, όπου γράψτε τα παιδιά σε ομάδες, σε οπουδήποτε αλλού, ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να αλλάζουν το κοινωνικό του κόσμο. Γιατί ξέρετε κάτι, μέσα από τα παιχνίδια τα παιδιά αυτά γνωρίζουν κόσμο, γνωρίζουν εικονικούς φίλους. Αναπτύσσουν προσωπικότητες. Δίνουν ραντεβού. Σου λέει, ας πούμε, το Σάββατο 3 η ώρα θα παίξουμε 1000 παιδιά. Πάμε να καταλάβουμε ένα κάστρο, δεν ξέρω εγώ πού. Μαζεύονται ή παίζουν 3-3 αρένα, διάφορα παιχνίδια. Δηλαδή, είναι εκεί μέσα τα παιδιά κοινωνικοποιούνται. Κακώς, κατά τη γνώμη. Δηλαδή, με λάθος τρόπο, κατά μένα. Έτσι, δεν μπορεί να αφήνει τον πραγματικό κόσμο για να κοινωνικοποιήσει με ένα φίλο από την Κίνα και από την Αμερική. Λοιπόν. Για να το κάνουμε, τι θέλουμε λοιπόν εμείς, αυτά τα παιδιά να τα πάρουμε από αυτή την κοινωνία και να τους βάλουμε στην κοινωνία τη δική μας, την πραγματική κοινωνία. Με αυτούς τους τρόπους που σας είπα, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Υπομονή, όχι νεύρα,
και προσιλωμένη σε μια συγκεκριμένη στάση που δεν θα αλλάζει. Δηλαδή, όταν θα λέμε, τι μπορούμε να πούμε λοιπόν στο παιδιά. Ένα δύσκολο θέμα είναι ότι τα παιδιά τώρα, το οποίο ας πούμε είναι 17 χρονών και 16 και έχει το PC στο δωμάτιό του για 10 χρόνια, 8 χρόνια, πώς θα το βγάλει αυτό το PC, από το δωμάτιο. Δεν θέλουμε εμείς ένταση, δεν θέλουμε βία. Έχουν γίνει και απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών που τους πήραν οι γονείς στην απελπισία τους το PC από το δωμάτιο. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Δεν μπορούμε να το πάρουμε λοιπόν. Είναι τρομερά δύσκολο. Αν μπορούμε, εντάξει, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην μπορούμε. Του λέμε ότι θα είσαι στο PC συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα κλείνει το PC 12 ώρα μία. Υπήρχε παιδί το οποίο είχε συμπτώματα εξάρτησης του διαδικτύου 2 χρόνια και οι γονείς του δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Δεν ξέραν, βλέπαν το παιδί που έφτασε στη βαθμολογία, δεν είχαν καταλάβει καν ότι το παιδί σηκώνει το βράδυ και παίζει. Και δεν ήταν κακοί οι γονείς αυτοί. Ξέρετε, εγώ σας είπα πάλι το είπα και αρχικά. Εγώ είμαι πάντα με τους γονείς. Δεν ήταν κακοί. Δεν είχαν αντιληφθεί τι γινόταν. Λοιπόν, βάλτε ξαφνικά 2 ώρα 3, σηκωθείτε να του δούμε τι κάνει το παιδί, μιλήστε μαζί του. Δεν θα παίζει πάνω από εκεί. Γιατί δεν μπορούμε να παίζει. Εγώ θα με αναγκάσει κάποια στιγμή να στο πάρω από εκεί. Γιατί δεν είναι λογική αυτή να παίζει συνέχεια. Δεν στο παίρνω το δωμάτιο, αλλά προϋποθέσει. Διαπραγματευτείτε. Αλλά στη λογική όμως ότι λιγότερος χρόνος και χρόνος ελεγχόμενος. Και ταυτόχρονα, όταν λέω ταυτόχρονα το εννοώ, άλλα πράγματα. Το να του πούμε σταμάτα να παίζει και διάβασε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν μπορεί ένα παιδί που παίζει 5 ώρες να του πούμε σταμάτα και ξεκινά να διαβάζει. Δεν θα το κάνει ποτέ. Σταμάτα, περιόρισε το, κάνε κάτι άλλο και θα έρθει η ώρα που διαβάζει κιόλας. Αυτά ήθελα να σας πω. Είμαι στην διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Επίσης να πω, να τονίσω ότι σε αυτή τη φάση δεν χρειάζονται τοποθετήσεις επί του θέματος, οι οποίες, αν μείνει χρόνος, μπορούν να πραγματοποιηθούν στο τέλος. Οπότε, αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Αλήθεια ότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Δεν ήθελα να το θίξω τώρα γιατί είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Υπάρχουν όντως παρασκευτικές οργανώσεις και μάλιστα και από το μουσουλμανικό κόσμο πάρα πολλές. Δηλαδή, θα σας θυμίσω ότι οι Ταλιμπάνοι δρούσαν μέσω του διαδικτύου σε πάρα πολλά και όχι μόνο στην προσήλωση αλλά και σε θάνατο οργάνωση εν δράση. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν και σατανιστικές οργανώσεις. Είναι μια κατάσταση που είναι ανησυχητική και εντάσσεται σε αυτό που είπα και αρχικά, ότι πρέπει τα παιδιά να ενημερωθούν και αυτό μπορεί να το κάνουν και οι πάντες, οι γονείς, η εκκλησία, η εκπαίδευση για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε στα παιδιά. Όπως λέμε ας πούμε ότι βλέπουμε κάποιον που περπατάει στον δρόμο και μας προσπαθεί να μας δώσει διάφορα βιβλία, να μας πει διάφορα πράγματα για άλλες θρησκείες, να μας προσελκυλήσει κατά κάποιο τρόπο. Το ίδιο και στο διαδίκτυο. Και ακόμα, το διαδίκτυο είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί στο διαδίκτυο το παιδί έχει την ασφάλεια του σπιτιού του. Δηλαδή είναι στο σπίτι και ο πατέρας και η μητέρα είναι στα 3 μέτρα και μπορεί να μιλάει, ας πούμε, με κάποια σατανιστική οργάνωση. Και ο γονιός να μην έχει καταλάβει τι γίνεται. Άρα ενημερώνουμε
όπως μιλάμε για τον πραγματικό κόσμο, όπως κάνουμε κήρυγμα και λέμε, ας πούμε, τι πρέπει να προσέχει ο πιστός ή τι πρέπει να προσέχει ο μαθητής, στον πραγματικό κόσμο το λέμε και στο διαδίκτυο. Κάτι άλλο, πέρα από το να το αναφέρουμε στη γραμμή 811-815 και εμείς πλέον μέσω των διαδικασιών που υπάρχουν να παρέμβουμε και μέσω της αστυνομίας να γίνει και σύλληψη, γιατί μιλάμε για προσανατολισμό πλέον και είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνεται και στον πραγματικό κόσμο. Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Ας πούμε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά χρήση του δικτύου από ό,τι στα βόρεια προάστια. Είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο εξηγείται κατά κάποιο τρόπο και το παράδοξο που είπατε για τις απομονωμένους οικισμούς ή τα χωριά που δεν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Mm-hmm. Προφανώς δεν είναι το παράδοξο, νομίζω έχει μια λογική. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, πέρα από αυτό που βεβαιώσατε, είναι τι κάνουμε όταν έχουμε εθισμό διαδικτυακό σε ελληνικούς, όπου εκεί οι αντιστάσεις, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της παραδοχής, ότι εδώ υπάρχει εθισμός, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν υπάρχει και το άλλο της υψηλότερης σωτορικτές, της το να πει κάποιος ότι εγώ είμαι μεγαλύτερος, ξέρω και σου λέω ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, στον αφεντία δεν υπάρχει στη σχέση ελληνικού προς ελληνικό. Εκεί πώς μπορεί να το διευθυνθεί κάποιος. Ναι. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Δυστυχώς υπάρχει στους ενήλικες τεράστιο πρόβλημα. Στην Αμερική είναι 10% και στην Ελλάδα είναι μεγάλα τα ποσοστά. Βέβαια, οι λόγοι που εθίζονται οι ενήλικοι είναι τελείως διαφορετικοί από αυτούς που αναφέραμε. Οι λόγοι που θα εθιστεί ένας ενήλικας είναι, όσο και ακούγεται έτσι παράδοξο, είναι η πορνογραφία, είναι ο τζόγος και είναι και online εξωτερικές σχέσεις. Δεν σας κρύβω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Βρετανίας κατηγόρησε το Facebook ως υπεύθυνο των μεγάλων της έξαρσης των ποσοστών σύφυλης στην Αγγλία. Και αυτό γιατί? Γιατί το Facebook και γενικά ο τρόπος που λειτουργούν οι σχέσεις μέσα από εκεί είναι πολύ πιο εφήμερες και πολύ πιο εύκολες ακόμα και για τους παντρεμένους. Άρα έχουμε πολλές online εξωζυγικές σχέσεις, έχουμε πολλά διαζύγια πλέον και στη χώρα μας και αυτό έχει να κάνει πλέον και για το πώς λειτουργεί, πάλι θα γυρίσουμε στη δομή της οικογένειας. Δηλαδή πρέπει ένας ενήλικας, εάν δεν είναι θυσμένος με τον τζόγο, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πάλι αυτό. Δηλαδή αυτό που έλεγα και με τα παιδιά ισχύει με τους ενήλικες. Με ποιο πράγμα ασχολείται ο ενήλικας αποκλειστικά? Τώρα, ένας καθηγητής πληροφορικής που είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο δεν είναι θυσμένος, είναι δουλειά του. Ή ένας δημοσιογράφος που είναι όλη μέρα στο διαδίκτυο που δεν είναι και αυτός. Ή ένας γιατρός και εμείς που ψάχνουμε και αναζητούμε πληροφορίες, δεν μπορούμε να το πούμε αυτόν τον άνθρωπο εθισμένο. Εθισμένο θα πούμε αυτόν ο οποίος κάνει σχέσεις μέσα από το Facebook, ακόμα και παντρεμένος αν είναι. Αυτός που μπαίνει, γιατί και ένα θέμα την πορνογραφία είναι τεράστιο και αυτό, ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το πράγμα μέσα στο ίντερνετ, ή αυτό που τζογάει. Αυτή είναι η τσοπή. Όπως και Second Life. Για να κάνει κάποιος ενήλικα Second Life, όπως έγινε, δεν ξέρω αν ακούσατε το περιστατικό στην Κίνα, που ένα ζευγάρι είχε ένα παιδάκι, το άφησε, πέθανε το παιδάκι γιατί πήγαινε στο ίντερνετ καφέ και να ταΐσει και να φροντίζει το παιδί του Second Life. Σημαίνει ότι πρέπει πλέον η οικογένεια αυτή που έχει τον ενήλικα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να αναδιαπραγματευτεί τις σχέσεις και το ρόλο του καθένα σε αυτή την οικογένεια. Μήπως δηλαδή ο ενήλικας δεν είναι ευχαριστημένος από τη ζωή αυτή? Μήπως περνάει μια κατάθλιψη που είναι πολύ έντονο? Δηλαδή ένας χωρισμός για παράδειγμα, είτε διαζύγιο είτε σχέσεις εν πάση περιπτώσει, πολλοί ενήλικες καταφεύγουν στο Facebook. Και γιατί? Γιατί βρίσκουν όταν είσαι σε μια κατάθλιψη δεν θέλεις να κάνεις, να βγαίνεις, να έχεις κουβέντες, να συνομιλείς με τον κόσμο, κλείνεις τον εαυτό σου και το διαδίκτυο σου προσφέρεται για να έχεις να μιλάς έτσι 2-3 λεπτά, για να περάσεις το χρόνο σου και τα λοιπά με το διαδίκτυο. Και να κάνεις κάτι το διασκεδαστικό υποτίθεται. Αυτό συμβαίνει. Αυτό όμως είναι κατάθλιψη. Άρα πάμε να θεραπεύσουμε την κατάθλιψη. Πρέπει να δούμε δηλαδή ο ενήλικας με τι ασχολείται στο διαδίκτυο, εάν ασχολείται, αναζητεί εξωσυζυγικές σχέσεις, πλέον θέμα
οικογένειας, ενώ αντρόγινου, εάν το κάνει γιατί στρεσάρεται στη δουλειά, για παράδειγμα, και θεωρεί ότι αυτή είναι μια διέξοδο, τότε αρχίζουμε και μιλάμε μήπως θα κρύβεται κάποια κατάθλιψη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παράδειγμα. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Να την αφήσουμε για το τέλος, με συγχωρείτε. Να προηγηθούν οι ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής. Τα παιδιά, οι φεύγοι και οι ήλιοι έχουν αίσθημα της τρομαδίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής ηλικίας η τρομαδία. Εδώ μπορούν να ελκυστούν οι γονείς, αυτό θέλω να πω, και διαπραγέ μου κλείνω, ότι μπορούν γονείς μορφωμένοι, εκπαιδευτικοί, και που είναι πριν εκπαιδευτικός παρός και αξιούχος, που δεν είχαν το διαδίκτυο στην εποχή μας, να τους υποδεικνύουν για ορισμένους συγγραφείς, για ορισμένα θέματα, τη σχετική βιβλιογραφία. Που αν ψάξει 10 βιβλία, να μην την στην βιβλιογραφία, να μην βρει στο διαδίκτυο. Για διάφορα πράγματα. Τεχνικά, επιστημονικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και τα διάφορα. Να μην αναφέρω παραδείγματα. Πολύ ευγνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, να πω κάτι, να σχολιάσω όσον αφορά το. Δυστυχώς, μακάρι να ήταν η φιλομαθία η ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο. Περιέργεια είναι κατά βάση. Αλλά και πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στο πώς θα συλλέγουν ασφαλείς πληροφορίες και ελεγμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην ιατρική κοινότητα από λανθασμένες πληροφορίες που παίρνουν τα παιδιά όσον αφορά την υγεία. Δηλαδή, το να ένα παιδί ψάχνει στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι θα βρει τις καλύτερες πληροφορίες. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και παραπλανητικές. Επομένως, πρέπει να μάθουμε τα παιδιά. Γι' αυτό επανέφερα και είπα από τα χρόνια ασχοληθούν τα παιδιά με την πληροφορική, με το δημιουργικό ίντερνετ, ώστε να εκπαιδευτούν το πώς ψάχνεις ένα site, για παράδειγμα. Κοιτάς την ημερομηνία που είναι, δεν ψάχνεις μια πληροφορία. Τι κάνεις, βλέπεις την ημερομηνία. Είναι σύγχρονο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ψάχνεις, ας πούμε, για ένα θέμα που σου έχουν βάλει στο σχολείο και να ψάχνεις και να βλέπεις site που ήταν 15 χρόνια και έχει να κάνει με το σύγχρονο κόσμο, για την τεχνολογία. Ή επίσης, ποιος είναι αυτός που έχει σηκώσει αυτήν την ιστοσελίδα. Είναι αξιόπιστη η ιστοσελίδα, ο δημιουργός της ιστοσελίδας, ή είναι μια διαφημιστική, μια παραπλανητική, μια οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε εμείς, τι είναι η δικιά μου γνώμη. Να υπάρχει πάντα ένα σημείο αναφοράς, ένα βιβλίο αναφοράς, όπου εκεί το παιδί θα να χτίζει. Δηλαδή να έχει ένα βιβλίο το οποίο να το διαβάζει, να το ξεφελίσει, να δει ότι λένε 5 πράγματα για αυτό το πράγμα και να ψάχνει πλέον για κάτι παραπάνω. Να έχει ένα σημείο αναφοράς, γιατί είναι πολύ εύκολο στόχο το παιδί. Δεν έχει αναπτύξει κριτική ικανότητα να κάνει λάθος στην ανάγνωση και στην συλλογή των πληροφοριών. Και βέβαια, να κλείσω, ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί πλέον την Αμερική πολύ σοβαρά, και το αναφέρομαι εκεί γιατί η Αμερική είναι προηγμένη τεχνολογικά τουλάχιστον μια δεκαετία από εμάς, είναι το λεγόμενο copy-paste, δηλαδή το λεγόμενο αντιγραφή. Τα παιδιά στην Αμερική δεν μπορούν να φτιάξουν, να κάνουν ένα κείμενο με κριτική ικανότητα. Έχουν μάθει πλέον κόπη, αντιγραφή, σύνθεση, αντιγραφή, σύνθεση, αντιγραφή, σύνθεση, βγάζουν ένα κείμενο, βγάζουν την εργασία λοιπόν του καθηγητή μέσω της αντιγραφής και της. Εδώ πρέπει δηλαδή να βάλουμε το παιδί, να αναπτύξουμε την κριτική του ικανότητα και στη συλλογή των πληροφοριών το διαδίκτυο. Θέλει πολλή δουλειά δηλαδή το διαδίκτυο. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπήκε και όλα εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Παράδειγμα, θέλουν να γεμίσουν όλες τις τάξεις του δημοτικού με υπολογιστές. Συμφωνείτε με αυτόν τον στόχο ή θα έπρεπε να, για τη γνώμη σας, θα έπρεπε να προτείνουμε να συμβαίνει το αντίθετο, να αδειάσουν τους υπολογιστές από τα δημοτικά. Θα σας πω. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια άναρχη είσοδος της τεχνολογίας στα σχολεία. Με αποκορύφωμα το ότι δώσαμε στην πρώτη γυμνασίου τα περίφημα αυτά λάπτοπ σε 120.000 παιδιά, όπου δεν τα είχαμε εκπαιδεύσει από το δημοτικό. Και ξαφνικά λοιπόν φτάσαμε στην πρώτη γυμνασίου και τους δώσαμε, και μάλιστα και χωρίς εγκατεστημένα πορνογραφικά φίλτρα. Μιλάμε ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε απίστευτες καταγγελίες από όλη την Ελλάδα, όπου οι καθηγητές πλέον ζουν φιαλτικές καταστάσεις, πορνογραφία μέσα στην τάξη, στα διαλύματα. Μια κατάσταση πολύ άσχημη. Τώρα, όσον αφορά το δημοτικό, το ξαναλέω πάλι, το ζητούμενο για μένα είναι να έχουμε τμήματα πληροφορικής στο δημοτικό. Και
και καθηγητές πληροφορικής που να εκπαιδεύουν τα παιδιά. Δεν είναι ζητούμενο. Δηλαδή, να το δούμε λίγο όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Να μπούμε στην τεχνολογία, εντάξει. Ποιος μας εκπαιδεύει αυτό το πράγμα? Είναι εκπαιδευμένος ο δάσκαλος για αυτό το. Όπως δεν ήταν ο καθηγητής, ας πούμε. Δεν, τώρα κάνουν το πιστοποιητικό τύπου Β να εκπαιδεύσουν τους καθηγητές να περάσουν τα μαθήματα στο διαδίκτυο. Είναι εκπαιδευμένος ο δάσκαλος? Όχι. Τι ίντερνετ είναι αυτό? Έχουμε το Facebook στα σχολεία. Γιατί το έχουμε το Facebook στα σχολεία? Δεν πρέπει να το έχουμε το Facebook στα σχολεία. Αν θέλουμε να εντάξουμε τεχνολογία στη γνώση, πρέπει να το εντάξουμε με αυτούς που ξέρουν πρώτο. Με αυτούς που ξέρουν και αυτοί που ξέρουν καθηγητές πληροφορικής, όχι ότι θέλω να δικήσω εγώ τους δασκάλους. Και ενδεχομένως και μερικοί δάσκαλοι να ξέρουν. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Δεν είναι λογική τότε και δάσκαλοι να κάνουν γυμναστική στα παιδιά και δάσκαλοι να κάνουν μουσική. Δεν γίνεται ο δάσκαλος να τα κάνει τα πάντα. Έτσι δεν είναι, και δεν είναι και σωστό κιόλας αυτό. Και να είναι συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα πράγματα και ένα κομμάτι της εκπαίδευσης. Η πραγματική διδασκαλία δεν πρέπει να χαθεί από τα σχολεία μας. Γιατί η επαφή με τον δάσκαλο είναι κυρίαρχο. Η χημεία του καθηγητή με το παιδί. Η πραγματική διδασκαλία δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία της. Είναι κυρίαρχη. Ήδη σας λέω, ξαναφέρω πάλι την Αμερική, γιατί είναι μια χώρα που είναι μπροστά τεχνολογικά από την άλλη Ευρώπη. Ήδη πλέον οι καθηγητές σε πανεπιστήμια αλλά και οι καθηγητές σε σχολεία θέλουν και βάζουν σαν βασικό θέμα να μην μπαίνει πλέον το ίντερνετ στα σχολεία, ειδικά στα πανεπιστήμια, γιατί κανένας πλέον δεν παρακολουθεί τον εκπαιδευτικό ή τον καθηγητή. Άρα ας δούμε λίγο και τι γίνεται στις χώρες που είναι προηγουμένες. Ας το δούμε. Ποια είναι η γνώμη μου? Ναι στην πληροφορική, ναι στο παραγωγικό ίντερνετ, προσοχή όμως στο τι κάνει το παιδί. Και πρέπει το σχολείο να είναι ένας χώρος ασφαλούς περιβάλλοντος για το παιδί. Για να μην εθιστεί, όχι για άλλο λόγο. Ναι, κύριε Σκάλης. Η πρώτη ερώτηση είναι για το σπίτι. Από ποια έχει συστήρα της συμβολής να δώσουν το διαδίκτυο στα παιδιά. Δημοτικού, γυμνασίου, αργότερα κλπ. Η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο η συμπεριφορά κάποιος σε έναν εικονικό κόσμο επηρεάζει την πραγματική της συμπεριφοράς στον πραγματικό κόσμο. Δηλαδή κάποιος μπαίνει σε έναν εικονικό κόσμο και αλλάζει προσωπικό. Μπορεί να κλέψει ενός στην πραγματικότητα θα έλεγε ή μπορεί να σκοτώσει κάποιον ή να κάνει μια τιμία ή να κοροϊδέψει. Αυτό επηρεάζει το πραγματικό χαρακτήρα. Υπάρχουν τέτοιες αυτό πράγμα που να δείχνουν τι γίνεται. Ναι. Στην πρώτη ερώτηση, πολλοί γονείς λένε ότι το σχολείο, το δημοτικό μας επιβάλλει να έχουμε υπολογιστή πλέον στο σχολείο, για να κάνει το παιδί τις εργασίες. Στο γυμνάσιο πάλι δίνει το σχολείο στο παιδί και όχι στο γονιό. Που οφείλει να το δώσει το γονιό, γιατί πώς θα βάλει ο γονιός μετά τα μέτρα προστασίας που λέμε τόση ώρα εδώ, όταν λέει το παιδί ότι δικό μου το υπολογιστή μπαμπά και δεν είναι δικό σου. Έτσι. Όμως, εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη σε αυτό και είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι πρόοδο η άναρχη τεχνολογική. Ο τεχνολογικός βιασμός, τσόγει καλά τα παιδιά μας άναρχα. Αυτό δεν είναι. Είναι ελληνικό φαινόμενο. Έτσι. Η λογική μας είναι η εξής. Το διαδίκτυο ξεκινάει. Δεν εξετάζουμε ηλικία, μπορεί να είναι και εγωγείο, μπορεί να είναι δημοτικό. Όταν όμως υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η μία είναι να μπορεί ο γονιός να παρακολουθεί συνέχεια το παιδί του όταν είναι στο διαδίκτυο και η δεύτερη είναι να εκπαιδεύσουμε το παιδί στην πληροφορική και στο ασφαλές διαδίκτυο για τους λόγους που ανέφερα. Δύο αυτοί λόγοι. Εάν δεν είναι ούτε ένας λόγος, δηλαδή αν ο γονιός δεν μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί του ή δεν μπορεί να το εκπαιδεύσει, για μένα προτιμότερο είναι να μην πει το παιδί στο διαδίκτυο. Εάν δεν έχω σκεφτεί ο γονιός και πει ότι εγώ ναι, θα το βάλω το παιδί μου, αλλά θα είμαι δίπλα του. Τι θα το βάλω και το δώσω και το πω, πήγαινε στο δωμάτιο σου και κατά τα μάτια σου. Όχι. Μπορεί να το κάνει αυτό ο γονιός. Να του πάρει την ομιλία. Δεν μπορεί. Όποτε μπορέσει. Δεν είναι ποδήλατο το ίδιο το διαδίκτυο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και μια δεύτερη ερώτηση, νομίζω. Η πραγματική ζωή. Ανοίξτε ένα τεράστιο θέμα και συγχαρητήρια κιόλας για την ερώτηση αυτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο για το Second Life. Υπάρχει νόμος στη Γερμανία όπου ο εικονικός παιδεραστής, και θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό, διώκεται με 3 χρόνια φυλακή. Δηλαδή τι συνέβαινε. Μπαίνανε τα μικρά και παίζανε. Αυτό το Second Life, για να το εξηγήσω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, το είπα και αρχικά βέβαια, είναι ένα παιχνίδι το οποίο σου λέει εσύ, εγώ ας πούμε, θέλω να είμαι κοπέλα και να δουλεύω σε ένα μπαρ. Και μπαίνω λοιπόν και είμαι κοπέλα και δουλεύω σε ένα μπαρ. Με το που ξεκινάω λοιπόν να δουλέψω, μου λέει το παιχνίδι: πάρε 10.000 ευρώ και ζήσει με αυτά τα 10.000 ευρώ. Νίκια σε σπίτι. Ζήσει. Κανονικά.
Παίρνεις ένα ποσό και δεις, πας δικιά σου σπίτι, μένεις σε μια περιοχή, γειτόνους φτιάχνεις, φτιάχνεις μια ζωή ολόκληρη. Φανταστείτε, μια ζωή, δες ένα κάποιο στην Πάτρα και του δώσεις κάποια λεφτά και του πες εκεί. Κάπως έτσι είναι. Τι έκαναν λοιπόν πηγαίναν λοιπόν κάποιοι ενήλικοι και λέγανε στα παιδάκια, κοίταξε να δεις, θα σου δώσω 1000 ευρώ, 500 ευρώ, εάν έρθεις να κάνουμε εικονικό, ψεύτικο με ένα, αλλά στην ουσία σεξ, έτσι, αποπλάνηση, έτσι. Λοιπόν, θα σου δώσω τόσα λεφτά. Και τα παιδάκια, λοιπόν, φανταστείτε ένα παιδάκι 10 χρονών, να αρχίζει να παίρνει λεφτά για να κάνει τη δουλειά. Δεν θα επηρεάσει την προσωπικότητά του μετέπειτα. Γι' αυτό, λοιπόν, η γερμανική λοιπόν, κυβέρνηση θεώρησε αυτό ότι είναι κακοποίηση, ότι είναι παιδεραστία και το τιμωρεί με 3 χρόνια φυλακή. Όταν εμείς το ίδιο διάστημα στη χώρα μας, η κατοχή παιδοπορνογραφικού υλικού δεν διώκοτανε. Τα τελευταία 2 χρόνια διώκεται. Για να υπάρξει δίωξη έπρεπε τότε, και ευτυχώς και χάρη και των δικών μας πιέσεων να λέμε και έπρεπε να το εμπορευτεί κάποιος για να γίνει αυτό το θέμα, για να ασκήσει δίωξη αστυνομία, για να συλληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, άλλαξε αυτό το καθεστώς. Θα σας αναφέρω 2 μόνο παραδείγματα. Παιδάκια τα οποία παίζαν στα εικονικά στην Κορέα, παίζαν το παιχνίδι μαζί, τα LAN τα λεγόμενα, βγήκαν στην στάση και σκοτώσαν μια γιαγιά. Γιατί δεν μπορέσανε τον εικονικό κόσμο να επανέλθουν στον πραγματικό. Ή ένα παιδάκι από την Κίνα σκότωσε ένα άλλο γιατί του είχε κλέψει τους ψηφιακούς κωδικούς σε κάποιο όπλο. Δηλαδή, στα παιχνίδια αυτά που παίζουν τα παιδιά μας, και ξέχασα να το αναφέρω αυτό, κινούνται και πολλά εκατομμύρια ευρώ από πίσω. Δηλαδή, και όσο πιο περισσότερα λεφτά του δίνουμε στο παιδί, τόσο πιο πολλά παιχνίδια παίρνει, πιο ακριβά. Όταν παίζουν λοιπόν ένα παιχνίδι όπως το Line Edge για παράδειγμα, ενδεχομένως το έχετε ακούσει, ή το World of the Warcraft, το WoW που λένε, και άλλα παιχνίδια, απλώς θα αναφέρω αυτά γιατί είναι πιο έτσι συνηθισμένα, σου λέει για να αγοράσεις ένα σπαθί, επειδή για να γίνεις καλύτερος, αγόρασε ένα σπαθί. Αυτό το σπαθί κάνει 200 ευρώ, 300, 400. Πάνε λοιπόν τώρα, γιατί όλα πλέον τα ψιλικατζίδικα έχουν γεμίσει με κάρτες, όπου πάει ένας ψιλικάς, δίνει 100 ευρώ και παίρνει την κάρτα αυτή. Μπαίνει μέσα και πληρώνει και παίρνει, αγοράζει το παιχνίδι αυτό. Αγοράζει το όπλο. Ένα παιδί λοιπόν έκλεψε τον κωδικό ενός άλλου παιδιού, το όπλο δηλαδή, και έγινε φόνο, και το σκότωσε. Δηλαδή θέλω να πω, να ξέρετε ότι υπάρχει παραεμπόριο γύρω-γύρω από την ιστορία αυτή και πολλά εκατομμύρια ευρώ. Για να κλείσω λίγο το θέμα, για να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις, στο World of the Warcraft είναι 15 εκατομμύρια παιδιά. Κάτι άλλο. Κανονικά αυτά απαγορεύονται, δεν είναι για παιδιά. Το λένε έτσι για παράδειγμα, 2 είναι πάνω των 18, λένε. Αλλά παίζουν παιδιά κατά βάση. Λοιπόν, στα 15 εκατομμύρια, φανταστείτε που ήταν σε στοιχεία πριν ένα εξάμεινο, τώρα δεν μπορούμε να έχουν αλλάξει, πληρώνουν τα παιδάκια αυτά 15 ευρώ το μήνα. Επομένως, μέσα σε ένα μήνα τα παιχνίδια αυτά βγάζουν 125 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε μήνα. Καταλαβαίνετε γιατί λεφτά μιλάμε και γιατί εκατομμύρια ευρώ παίζουν πίσω τις πλάτες των παιδιών μας. Άρα, ναι, μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των παιδιών. Αυτό με κάθετα σε αυτό. Έχουν συμβεί πολλές περιπτώσεις όπως είναι το Sims, ένα άλλο παιχνίδι, όπου αυτό δηλαδή ρόλων πάλι. Βάζεις, ας πούμε, ότι έχεις τον μπαμπά, τη μαμά, το θείο, τη θεία, τον παππού, τη γιαγιά και παίζουν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Και αν σε μαλώσει, ας πούμε, ο παππούς, τον βάζεις μέσα στην πισίνα και του κάνεις πατωτές. Ή του δίνεις να φάει τη μια μέρα και τη δύο μέρα. Και ο άνθρωπος αρχίζει και μαραζώνει ηλεκτρονικά. Καταλάβατε, άρα μιλάμε μια περίεργη ψυχοσύνδεση. Ευχαριστούμε πολύ. Τι έχετε να απαντήσετε στους γονείς αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν ξέρουν ούτε καν πώς ανοίγει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, άρα δεν μπορούν αντικειμενικά να ελέγξουν τα παιδιά τους. Θα πρέπει και τώρα να εκμορφωθούν και ότι αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο να πείσει σε κάτι ένα παιδί που είναι εξής άσχετος πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό και το εκμεταλλεύονται. Άρα μήπως πρέπει τώρα πάλι να συναντήσουν γονείς στα σχολεία να μάθουν. Θα σας πω. Επειδή τα μικρά είναι πανέξυπνα. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά που έχουν πείσει τους γονείς τους ότι είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο γιατί μορφώνονται και αύριο μεθαύριο, ας πούμε, γιατί δεν ακούει μαμά τι γίνεται με την τεχνολογία. Από εκεί θα ζήσουμε. Άρα εγώ πρέπει να είμαι στο διαδίκτυο για να μορφωθώ. Υπάρχουν πάλι άλλα παιδιά που λένε στους γονείς ότι εγώ το κάνω γιατί βγάζω λεφτά. Ας πούμε, πουλάω το όπλο μου και βγάζω 200 ευρώ και ότι ζω από αυτό που κάνω. Και πολλοί γονείς το πιστεύουν, γιατί έχουν ψηφιακό αναλφαβητισμό. Η απάντησή μου εμένα όμως αυτό είναι συγκεκριμένη. Πολλοί γονείς δεν ξέρουν να οδηγούν, για παράδειγμα, δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης.
Λένε όμως τα παιδιά τους, πρόσεξε το, στο κόκκινο, πρόσεξε τη διάβαση, όταν θα οδηγάς θα πρόσεξε αυτό, θα κάνεις εκείνο. Δίνουμε συμβουλές στα παιδιά. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Ακόμα και αν δεν ξέρει λοιπόν, κανένα γονιός τίποτα, πέντε βασικά πράγματα πρέπει να τα πούμε και να τα πούμε σήμερα. Πρώτον, δεν συναντάμε ποτέ αγνώστους εικονικούς φίλους εκτός διαδικτύου. Αυτό δεν χρειάζεται να ξέρουμε ίντερνετ να το πούμε. Δεν το λέμε. Όταν δούμε ένα παιδί, το παιδί μας στο δημοτικό και πάει και μιλάει με ένα πενιντάρι τη μία μέρα απ' έξω, το περιμένει ένα πενιντάρι και του μιλάει. Τη δεύτερη μέρα απ' έξω το σχολείο του περιμένει ένα πενιντάρι και του ξαναμιλάει πάλι. Δεν θα το πούμε την τρίτη μέρα. Ποιο είσαι, ρε Χριστίνα, εσύ που μιλάει στο παιδί μου, στο παιδάκι μου 9 χρονών. Ποιο είσαι. Το ίδιο θα το πούμε και στο ίντερνετ. Καμία λοιπόν συνάντηση εκτός διαδικτύου. Θα τους πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι και κακοί και οι οποίοι μπορούν να μας αποπλανήσουν, να μας ληστέψουν, να μας κάνουν χιλιάδιο. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, τα μικρά τι λένε. Γιατί να το κάνει η μαμά αυτό. Πρέπει λοιπόν και λίγο να αρχίσουμε να τους δίνουμε να καταλάβουν ποιος είναι ο πραγματικός κόσμος και στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε διαδίκτυο γι' αυτό. Λοιπόν, τρίτος κανόνας. Δεν δημοσιεύει ό,τι σκέφτεται και ό,τι του έρχεται στο μυαλό. Γιατί μπορεί ή φωτογραφίες ή διάφορα τέτοια. Γιατί αυτά μπορούν να στραφούν κάποια στιγμή εναντίον του. Δημοσιεύει λοιπόν ένα παιδί, σας λέω περιστατικό που συνέβη στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν μία φωτογραφία. Πήγε ένα παιδί 26 χρονών να πιάσει δουλειά σε μία εταιρεία πολυεθνική. Πέρασε τη συνέντευξη, την πήρε τη δουλειά, βγήκε ο διευθυντής προσωπικού, τον χαιρέτησε, του λέει συγχαρητήρια που λαμβάνεστε, λέει έχετε Facebook. Και λέει λοιπόν ο 26χρονος, λέει ναι έχω. Λοιπόν, ωραία, λέει γίνομαι φίλοι. Γίνονται φίλοι και σε δύο μέρες τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο η γραμματέας του διευθυντή και του λέει η ζωή σας στο Facebook δεν συνάδει με την πολιτική της εταιρείας μας. Ως εκ τούτου χάνετε τη δουλειά σας. Έχουμε απολύσεις ήδη, γιατί είχε κάποια φωτογραφία που ήταν στην πενταήμερη και ήταν με μαλλιά, φόραγε, δεν ξέρω τι έκανε και αυτό το θεώρησε ας πούμε ο διευθυντής ότι είναι, δεν προβλέπεται, δεν πρέπει να γίνεται. Ή ας πούμε υπάρχουν, δηλαδή αυτά πράγματα πρέπει να ξεκινήσουμε τα παιδιά και πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. 79% των διευθυντών στη Γερμανία μέσω Google ψάχνουν τους εργαζόμενους πλέον. Υπάρχουν συνάδελφοι δικοί μου που τους έχουν προσλάβει πολυεθνικές και σου λες και γράφησέ μου λοιπόν από το Facebook το χαρακτήρα του υπαλλήλου μου. Είναι πολύ εύκολο το κάνεις αυτό. Εγώ ας πούμε ήμουν διευθυντής σε μια εταιρεία και μου λέγανε ότι θα πάρω ένα φίλο, θα πάρω ένα εργαζόμενο άντρα, το λέω άντρα γιατί συνήθως οι άντρες πιο δύσκολα κάνουν φίλους στο Facebook. Με 500 φίλους δεν τον έπαιρνα. Λέω αυτός είναι τουλάχιστον 2-3 ώρες την ημέρα στο διαδίκτυο. Τι τον κάνω, δεν τον θέλω. Οι μεγάλες σε όλες οι εταιρείες, οι μεγάλες, ΟΤΕ, τράπεζες, έχουν πλέον σταματήσει το Facebook. Τα σχολεία υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα πούμε στα παιδιά. Πρέπει να τους πούμε ότι το να αναφέρεις και να γράψεις οτιδήποτε σου έρθει στο μυαλό στο διαδίκτυο είναι επικίνδυνο. Να μην το κάνεις. Να προσέχεις τι αγοράζεις από το διαδίκτυο. Να προσέχεις, μην κάθεις πολλές ώρες γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει αθισμός. Αυτά όλα μπορούμε να τα πούμε και ας μην ξέρουμε ίντερνετ. Και οι γιαγιάδες μπορούν να το πούνε. Ξέρετε, τα μηνύματα είναι πολλαπλασιαστικά. Μπορεί να σου πει σαν ένα γιαγιά που το ξέρεις εσύ, το άκουσε μια φορά. Τη δεύτερη φορά το άκουσε στο σχολείο. Την τρίτη φορά το είδε στην τηλεόραση. Την τέταρτη φορά το άκουσε από εμάς. Σίγουρα το παιδί έχει πλέον διαμορφώσει μια εικόνα. Τι θα κάνει. Αυτό πλέον το τι θα κάνει βαραίνει τον εαυτό του και όχι εμάς. Εμείς το χρέος μας να τα ενημερώσουμε το έχουμε κάνει. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωση των παιδιών. Αυτά που συζητάμε εδώ δεν τα ξέρουν τα παιδιά και πρέπει να του τα πούμε. Κύριε Κορμά, μια ερώτηση εδώ έχω που έχει υποβληθεί. Κρίνεται σκόπιμο να δίνουμε αριθμούς πιστωτικών καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τον κίνδυνο και ψωνίζουν με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνείτε? Άλλο θέμα σοβαρό, το οποίο δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με τους ενήλικες. Θα απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Οι ενήλικες ξέρουν να ψωνίζουν στον πραγματικό κόσμο τις πιστωτικές κάρτες? Δίνουν οι ενήλικες στο παιδί που το σερβιτόρο την πιστωτική κάρτα, στο παιδί που βάζει τη βενζίνη την πιστωτική κάρτα? Έχει καταλάβει ο ενήλικας ότι αυτό το πράγμα είναι χρήμα? Ότι μπορεί, ας πούμε, την ώρα που δίνω εγώ σε ένα παιδί, σε έναν οποιοδήποτε την πιστωτική μου κάρτα, να την πάρει ή παίρνω στο τηλέφωνο και λέω να κλείσω ένα εισιτήριο, να πάω μια βόλτα ή κάπου και δίνω ένα θέατρο κάπου και δίνω την πιστωτική μου κάρτα και το από πίσω το V που λέμε το τριψήφιο, ότι αυτό μπορεί να το πάρει κάποιος και να πάει στο καζίνο να παίξει και να μου κάνει λογαριασμό 5.000 ευρώ, για παράδειγμα, όσο πάει η κάρτα. Το ξέρει αυτό ο ενήλικας? Εγώ νομίζω δεν το ξέρει. Ο ενήλικας με την πιστωτική κάρτα δεν ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι λεφτά και είναι ένα πορτοφόλι με 5.000, 6, 10, πόσο είναι το όριο. Άρα πρέπει να το μάθει ο ενήλικας πρώτα. Πάμε στα παιδιά τώρα. Κακώς δίνουμε τις ψηφιακές κάρτες στα παιδιά. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι λάθος.
Γιατί μπορεί τα παιδιά να φορτώσουν τις κάρτες. Έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν προβλήματα οικονομικά από αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε να κάνουμε, αν σώνει καλά να δώσουμε τα παιδιά. Πλέον σας το είπα και αρχικά δεν ξέρω το. Υπάρχουν πλέον, δηλαδή με 100 ευρώ πάει το πιτσιρικάς, δίνει 100 ευρώ και παίρνει μια κάρτα και τη χρησιμοποιεί. Μπορούμε να πάμε στην τράπεζα και να πούμε, γεμίστε μου, σας παρακαλώ, την κάρτα αυτή 200 ευρώ, 50, 30 και δώστε τη στο παιδί. Όχι η πιστωτική μας κάρτα. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα πορτοφόλι και στο διαδίκτυο είναι πολύ εύκολα να πάρθει. Καταρχήν υπάρχει ολόκληρος κανόνας το πώς αγοράζουμε προϊόντα από το διαδίκτυο. Σε πρέπει να μπούμε σε αξιόπιστα site. Δεύτερον, υπάρχουν τα σύγχρονα και διάφορα σημάδια, τα λουκετάκια και όλα αυτά για όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ, όπου σου λέει ποια είναι ασφαλές, που προβλέπεται να μπεις. Πρέπει να ξέρεις για να αγοράσεις κάτι. Δεν πάμε έτσι σε όποιος site μπούμε μέσα και αγοράζουμε, όπως και δεν παραγγέλνουμε από πουδήποτε. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε στα παιδιά μας. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν στα πάντα και στο διαδίκτυο. Λέμε τώρα, ας πούμε, αγοράζουν το iPod ή δεν ξέρω κάτι. Κάνει, ας πούμε, 800 ευρώ. Το βρίσκεις σε ένα site 300. Θα το αγοράσει ο μικρός, πρέπει να το αγοράσει. Όχι, γιατί κάτι περίεργο συμβαίνει. Πώς βρέθηκε το iPod, ας πούμε, από 800-300 εκεί. Μήπως είναι απάτη. Μήπως κάποιος πάρει τα λεφτά και δεν στείλει ποτέ τίποτα. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά, εκεί που εγώ και ξέρετε, σας έρχεται στην έρευνα και δεν το σχολίασα, 10% των παιδιών αγοράζουν ήδη. Παίζουν στο διαδίκτυο, στοίχημα. Πορεύεται καταρχήν να παίζουν τα ανήλικα. Παρ' όλα αυτά το κάνουν και μπορεί να το κάνουν με την ψηφιακή μας κάρτα. Προσεκτική και εκεί. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δύο ερωτήσεις πολύ σύντομα. Η μία είναι το Facebook, είπατε ότι είναι στα δημοτικά, στα σχολεία, στους υπολογιστές. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό, δεν πρέπει να πάρει κάποια, να γίνει κάποια μέρημνα από την πολιτεία. Ναι. Πρώτη. Και η δεύτερη, η νομοθεσία μας σε όλα αυτά που είπατε, σε τι επίπεδο βρίσκεται. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, εμένα είναι η προσωπική μου άποψη, την οποία τη συζητάμε πλέον και έντονα και το έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και έχω πάρα πολλούς υποστηρικτές, είναι ότι το Facebook στο σχολείο δεν προσφέρει τίποτα εκτός από το να δείχνουμε την άσκημη συμπεριφορά και τους κανόνες δηλαδή που πρέπει να ακολουθήσει το παιδί ώστε να έχει ασφάλεια εκεί. Δεν έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, εκτός από αυτό που ανέφερα. Δεν προάγει τίποτα στην εκπαίδευση και το βασικότερο απ' όλα, μας σπάβει, έχοντας το Facebook στο σχολείο, πάβει να έχουμε τον προστατευτικό παράγοντα που θέλουμε και επιμένουμε ώστε τα παιδιά να μην εθιστούν. Εάν δηλαδή εγώ τώρα έχω το παιδί μου και είναι 2 ώρες στο Facebook στο σχολείο, 1 ώρα στο σχολείο και είναι και 3 στο σπίτι, δεν κάνουμε, προσθέτουμε στον κουβά. Το θέμα είναι να είναι στο σχολείο και να κάνει πράγματα τα οποία να τον τραβούν από την ιστορία αυτών των συμπτωμάτων. Τώρα, όσον αφορά την νομοθεσία, όχι, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, πρόταση που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια δυστυχώς δεν έγινε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν τα παιδιά σε αυτοκτονία. Είναι το σπόρ τους αυτό. Καθοδηγούν τα παιδιά με τρόπο τέτοιο ότι και εγώ τα ίδια περνάω, και εγώ τους δίνω δηλαδή μια τέτοια διαδικασία που μπορούν να οδηγήσουν. Αυτό το πράγμα δεν διώκεται. Πρέπει να διώκεται και αυτό. Πρέπει να υπάρξει συνδεσμό να μπορεί στην να σπάει τα πόρτα και να κάνει. Επίσης, στα Ιντερνετ καφέ. Μπορεί κάποιος να πάει σε ένα Ιντερνετ καφέ, να κάνει παρενόχληση, να κάνει απάτη και να μην συλληφθεί ποτέ. Γιατί το Ιντερνετ καφέ δεν έχουν στοιχεία. Ας πούμε στην Ιταλία, μπαίνει στο Ιντερνετ καφέ, σου βγάζουν φωτογραφία και ξέρουν ότι ο συγκεκριμένο, ο Κορμά, ο Γιώργο για παράδειγμα, 10 με 12 ήταν στο συγκεκριμένο PC. Αυτό δεν ισχύει στη χώρα μας. Έγινε ένα πρώτο βήμα με την καρτοκινητή τηλεφωνία, που δεν ξέρω τώρα αν έχει περάσει ακόμα αυτό, ότι πιστοποιείται πλέον ποιος θα έχει την καρτοκινητή. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, τα παιδιά μας θα συνεχίζουν να πέφτουν θύματα παρενόκτησης. Άρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κορμά για την ανάλυση αυτή που μας έκανε στο θέμα και για τις ερωτήσεις. Και τον παρακαλούμε να δεσμευτεί από τώρα για μια επόμενη πιθανόν διάλεξη στο μέλλον. Ευχαριστώ.